Πονάς που αυτοί παίζουν με τα χωριά της Τουρκίας να πούμε. Με την τέτοια, με τη Σταυρούπολη να πούμε, τη Κωνσταντινούπολη. Σε παρακαλώ. Και εσύ έπεσε με τον Άγιαξ στο φιναλί του Champions League. Πονάς. 30 αγωνιστικές δεν έχασα. Πονάς. Εντάξει, πήρα από τα άλλα μετά από 35 χρόνια. Ναι, άντε Champions League. Και μου έρχεται το Άγιαξ και άλλο πάει και παίζει ρε φίλε στη Σταυρούπολη τη Κωνσταντινούπολη τώρα εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, γελάει ο κόσμο. Στο γήπεδο έχει 5.000 κόσμο. Μπασαξεχήρ και έχει τον Ρομπίνιο και έχει τον. Ποιον άλλον έχει. Τον Αρντά Τουράν έχει, το κλεισί και δεν συμβαζεύεται. Άσε μας ρε φίλε. Πονάς. Άσε μας. Ποια μπάσα ξεχεί τώρα, σε παρακαλώ. Μπαλαντέρ, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε στην πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Βασικά στην τελευταία με την κανονική τη μορφή. Δεν, οι άλλε δεν είναι. Όταν κάνουμε μετά από παιχνίδι δεν είναι μπαλαντέρ. Ναι, γιατί αύριο θα είμαστε. Είναι το post-game. Αύριο θα είμαστε στο post-game show του. Με ρεπορτάζ και παραλυπόμενα. Του Μόλτε Άρη με τον Άρη στην Νορβηγία. Θα τον βγάλουμε συνέχεια τη εκπομπή μέχρι τι 12 θα τον έχουμε. Ναι, έφτασε. Ναι, από είσαι σίγουρο. Το απόγευμα είναι εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ένα μπέργκερ. Το Άρη είναι εκεί. Ένα μπέργκερ με πατάτα 12 ευρώ. Σπάρτα. 12 ευρώ καλά ήταν. Ένα μπέλι και μια πατάτα. Εντάξει, σου λέω, καλά ήταν. Λοιπόν, θα συνδεθώ και με τον Χρήσανθο στη διάρκεια τη εκπομπή. Έχουμε μάτσα αύριο ευρωπαϊκό, δεύτερο για ομάδα τη πόλη, εκτός έδρας βέβαια. Στο Μόλντο που όταν συνδεθήκαμε το απόγευμα έχει 16 βαθμούς και λέει να το βράδυ πέφτει στις 11. Τι ωραία. Τι ωραία. Φούτερ μπουφάν. Τι ωραία. Τα πάντα όλα. Και εσύ κάτσε εδώ. Κοιμάσαι, κρυώνει, ρίχνει λίγο κουβερτούλα, είσαι σούπερ ρεφλ. Και εσύ κάτσε εδώ πέρα να ζεσταίνεσαι. Εγώ έχω να βάλω κουβέρτα πάνω μου, κουβερτάκι, οτιδήποτε σε εντώνει από το Μάιο. Ένα κουβερλί. Ή την άλλη, πώς τη λένε, την πικέ. Την κουβέρτα την πικέ. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε φυσικά στον απόϊχο έτσι του ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ασχοληθούμε και με αυτό το παιχνίδι, φυσικά εννοείται. Το χθεσινό. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη Μπαγιαξεχήρ, πώς λέγεται. Μπασαξεχήρ. Μπασαξεχήρ. Ναι, Μπασαξεχήρ. Το μεγαθύριο της Τουρκίας με τον Ολυμπιακό. 0-1 Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον γκολ του Μασούρα. Ναι, πολύ ωραία σέντρα. Ο Βαλμπιενά. Πάνε πολύ καλά οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Είναι θετικό, πρέπει να μαζεύουμε βαθμούς. Α, πήρε και ο ΠΑΟΚ χθες με την ισοπαλία. Να περάσει και ο Άρης να παίξει και άλλες πέμπτες. Να παίξει, θέλουμε πέμπτες, παιδιά. Δεν θέλουμε πέμπτες, φίλε. Ό,τι και να γίνει. Θέλουμε τρίτες. Οι πέμπτες είναι στάνταρ για μεσένα. Εντάξει. Εγώ, άμα περάσω, οκ. Τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Λοιπόν, και σκέψου τώρα, αν πάνε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ομίλου στο Europa League. Πρόσεξε Πέμπτη, 8 και 10. Ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Ας συνεχίσουμε βράδυ βέβαια του χρόνου, γιατί δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από το σταθμό τη διεύθυνση. Είμαστε σε διαπραγματεύσει. Είμαστε ακόμα σε συζητήσει. Επειδή με το 15 Αύγουστο θα κάτσουμε ξανά στο τραπέζι. Άντερε, Ρομπίνιο, άντερε, αγόρι μου, κουνηθείτε λίγο. Άντερε, τι ελληνικέ ομάδε. Ελά, είμαι. Απλά είμαι μεγάλο φαν του Ρομπίνιο. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό. Θα μιλήσουμε φυσικά για τον Άρη, ο οποίος αύριο στο μακρινό Μόλντε, εκεί πέρα στα φιόρδε της Νορβηγίας. Λοιπόν, εκεί στη γενέτειρα του Θόρ. Λοιπόν, θα δώσει τη δική του μάχη για να κάνει ένα ακόμα βήμα προς ομίλου στη Europa League απέναντι στην Μόλντε, στους ψαράδες της Νορβηγίας. Προπονήθηκε η ομάδα και σήμερα. Προπονήθηκε σε πλαστικό, θα γίνει το μάτς. Α, ναι. Ναι, ναι, πλαστικό είναι της Μόλντε. Αχα. Βεβαίως. Προπονήθηκε σήμερα. Αυτό άραγε. Το λέμε κάθε φορά στο μεταξύ. Το Άκερ Στάντιον. Το λέμε όταν είναι για τέτοια παιχνίδια. Το λέμε. Η διαφορά επί της ουσίας ποια είναι. Είναι πιο γρήγορο το παιχνίδι, είναι πιο αργό. Δε... Τι να σου πω. Ναι, προφανώς και είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά. Πώς είναι, ρε παιδί μου, πώς το ερμηνεύουμε το διαφορετικό. Και ο ΠΑΟΚ είχε παίξει ένα συνθετικό που είχε παίξει την καμπάλα. Κάτι τέτοιο είναι νομίζω. Είναι κάποιες χώρες ή κάποιες περιοχές που δεν αντέχουν το φυσικό χρόνο. Ναι, οκ. Και χρησιμοποιούν πλαστικό κυρίως. Ναι, στη Σκανδιναβία νομίζω ότι όλοι παίζουν σε πλαστικό. Αν δεν είναι όλοι, είναι περισσότεροι. Ναι, περισσότεροι. Okay. Απλά ρωτάω, ρε παιδί μου, για το ποδοσφαιριστή, ποια είναι η. Ωραίο σου το έκανε και το έβγαλε ο Σα. Ωραίο σου το έκανε το παλικαρό. Καλά, ρε φίλε, εντάξει, ρε μισό. Ξαδελφέ, okay. Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να είναι πιο προσεκτικός ο παίκτης όταν παίζει στο πλαστικό. Ο Ντιγκινή, ας πούμε, σήμερα ναι. Ρώτησε. Το ρώτησε βασικά για το πλαστικό φλωτάπτα και λέει ότι επειδή εμείς θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, μπορεί να μας βοηθήσει, λέει αυτό. Το ότι είναι συνθετικός ο φλωτάπητας. Ναι. Ήταν τώρα γνώμη που ακούστηκε από ποδοσφαιριστή. Τώρα τι να σου πω, ρε Νίκο. Ναι. Δεν ανήλθα τόσο ψηλά στις βαθμίδες του ποδοσφαίρου προκειμένου. Ανήλθα τόσο ψηλά στις βαθμίδες. Δεν ανήλθα. Ναι, πολύ ψηλά τέλος πάντων στις βαθμίδες του ελληνικού του ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά επειδή είσαι ένας ρεπόρτερ παύλο αναλυτής ποδοσφαίρου, μέχρι και μιλάς με τους ανθρώπους που είναι μέσα στις ομάδες. Repress. Έλεγα μήπως είχε γίνει ρε φίλε μια τέτοια κουβέντα. Στη λογική ότι τι αλλάζει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, okay, δεν πειράζει. Απλά κοίτα, σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό για τον ποδοσφαιριστή. Άσχετα είναι θετικό αρνητικό, ο οποίος πρέπει να προσαρμοστεί. Ναι, και γι' αυτό πρέπει να κάνει και μια-δυο προπονήσεις εκεί πέρα πριν το. Το θετικό παιχνίδι. Για τον Άρη είναι ότι ας πούμε, έκανε μια προπονήση στο γήπεδο της Μόλντε, στο Άκερ Στάντιον, αλλά έκανε σε πλαστικό και χθες στο Όσλο.
Μάλιστα. Άρα έχει δύο προπονήσεις σε πλαστικό. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να έχει και πάνω. Ο Άριστες έμεινε στο Όσλο. Στο Όσλο, ναι, στο μαγευτικό Όσλο. Μάλιστα. Και σήμερα το πρωί πήγε στο ακόμα πιο μαγευτικό Μόλντε. Δίπλα στη θάλασσα, στο κύμα. Εκεί πέρα, στα βράχια. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε δηλαδή μετά τον το ρεπόρτερ να μας τα πει. Θα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα τον έχουμε μαζί μας. Είχε σήμερα και συνέντευξη τύπου και τέτοια, έτσι. Είχε, ναι, μίλησε ο Σάββας Παντελίδης. Εκεί πέρα συνέντευξη τύπου και τέτοια. Ο Παντελίδης, δεν θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί δεν θα κάτσει στον πάγο, τι είχε κάνει στην Κύπρο πια που ήταν τόσο. Θα σου πω. Πριν σου πω όμως αυτό, ναι. Η συνέντευξη τύπου στην Νορβηγία, εκεί πέρα αυτή την κάνουν στα όρθια. Α, σαν δηλώσει. Ναι, ναι. Έχουν κάτι τύπου τραπέζια από πίσω τον μπάνερ, α πούμε, με του χορηγού τη ομάδα κτλ. Πώ είναι σε αίσθητο τύπο εδώ πέρα σε εμά. Ναι. Αλλά είναι όρθιοι. Okay, εντάξει. Το κουβεντιαστό δηλαδή. Έλα να τα πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί λοιπόν έχει τιμωρηθεί Παντελίδη, γιατί τον έβριζε η κερκίδα, ναι, στη Λάρνακα. Τι Ταλιμπάν τη, θα έλεγε σου. Μάλιστα. Και γύρισε ο Παντελίδη και απάντησε. Κάτσε, όταν τον έβριζε εν χορό ή δηλαδή ήταν κανένα δύο-τρεις από πίσω που ήταν τώρα κράτανε. Τίποτα μπαχαλάκιδες εκεί πέρα να πούμε, αλλά ήταν σε μεγάλη ποσότητα. Και το είδε ο UEFA Delegator και το έγραψε, ρε φίλε. Ο Ιταλός παρατηρητής. Τον Ιταλό παρατηρητή. Μάλιστα. Και το έγραψε και έρχεται η UEFA και το βάζει εκτός τώρα από το, επόμενο, από το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δεν είναι η τιμωρία του. Δεν πιστεύω να είναι παραπάνω. Ένα είναι, ναι. Α, οκ. Okay. Εντάξει, οπότε αύριο θα είναι χωρίς ο Σαββαπεντελίδη στον πάγκο. Αλλά εκεί Bluetooth και τα γλωστά. Όσες φορές δεν είναι στον πάγκο η προπονητή. Λες να γίνει εσύ. Τι ρε φίλε, εντάξει. Οκ. Τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, για τα άλλα που σου έλεγα έξω, θα δω αν θα αναφερθώ. Τα οποία κάνετε μούχτη. Έτσι, θα δω αν θα αναφερθώ. Σέβομαι το λειτουργήμά σας. Ποιος είναι αυτός ο Φλουμπέρετ 3. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται 0-1 και νομίζω είναι και καλύτερος. Αν και μετά λίγο μετά τον γκολ του, τέλος πάντων, οι Τούρκοι κάπως να είχαν μια ψεύδο ευκαιρία, λίγο έχουν ισορροπήσει. Αλλά από όσο βλέπω, μάλλον υπάρχει διαφορά επίπεδου για τις δύο ομάδες. Στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ποιο που ήταν το Krasnodar Porto, η Porto νίκησε το 90-0-1 με γκολ του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Άντε να έρθει μετά. Ναι. Νίκησε 0-1, οπότε. Εντάξει, ναι. Η Πόρτο θεωρητικά ήταν το φοβορή, έτσι κι αλλιώς με την Κράσνονταρ. Είναι καλή ομάδα βέβαια, η Κράσνονταρ και με τον Μπέργκ. Αλλά με το 0-1 σήμερα. Νομίζω ότι περνάει. Ναι, πήρε πολύ πιο σημαντικό προβάδισμα. Είναι. Να τη βάλει Κράσνονταρ, πρόσεξε. Η Πόρτο να μην σκοράρει στον επαγγελματικό δεν νομίζω, θα βάλει γκολ. Να τη βάλει Κράσνονταρ ένα, οκ, okay, πάει και να τη βάλει δεύτερο, δύσκολα. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Είναι το παιχνίδι, είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Αν καταφέρει να περάσει την Πασάξα Χίλ. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ίδιος ο ομίλος του Europa League, έτσι. Ό,τι και να κάνει. Πίνασα τώρα. Να φάσει, Φίλιππος πεινάει, τρώει. Όχι, δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός σήμερα και να αποκλειστεί δεν έχει να παίξει. Ή μάλλον σήμερα, να αποκλειστεί από την Πασάξα Χίλ. Δεν έχει να παίξει playoff Europa League. Είναι ίδιος ο ομίλος. Ναι. Και αυτό ένας νεωτερισμός από τον UEFA. Πολύ έτσι ενδιαφέρον γι' αυτό. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Τι είδες στο ΠΑΟΚ Άγιαξ, Νίκο, που το παρακολούθησες και είπες ότι σου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Θες να ξεκινήσουμε από τώρα την ανάλυση. Ωραία. Όχι, ρε φίλε, λίγο στο χαβαλέ να το πάμε. Τα κοτσιδάκια του Πασχαλάκη, ξέρω εγώ. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν για γέλια. Γιατί για γέλια, ρε. Έλα, ρε, τι μαλλί είναι αυτό τώρα, ρε. Έλα, ρε τώρα. Τέλος πάντων. Δηλαδή, ήθελε λίγο Νίκο Παπά να λέει που πάθρε, ναι, με αυτό το μαλλί. Ήθελε, ναι, που είχε πει στο Χάκετ. Ο παπά θα τον δίκαζε. Άσε μα τρευλάκα από αυτό το μαλλί συγκεκριμένο. Είχε πει. Ο παπά θα τον δίκαζε άσχημά στο. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που ζήλεψα περισσότερο από το παιχνίδι και του λέω τώρα σχεδόν όλο είναι, ρε φίλε, το πώς παίζει ο Άγιαξ. Είναι δηλαδή εκπληκτικό. Αυτή η φιλοσοφία και αυτή οι κατευθύνσει που έχουν στο παιχνίδι του είναι φοβερέ. Είχε κάτι στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο που λυπόμουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ γιατί κυνηγούσανε. Ναι. Δεν μπορούσαν να τους πρεσάρουν. Είχαν τη διάθεση, παιδί μου, ναι, να κυνηγήσουν. Δεν μπορούσαν να τους πρεσάρουν. Δεν κάφονταν. Ναι. Ωραία, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν την μπάλα. Δεν μπορούσαν να τους πρεσάρουν με τίποτα. Ναι. Και εν τω μεταξύ, άκουγα και σήμερα και χθες μετά το μάτς ότι βγήκε κούραση, ξέρω εγώ, μετά το 60, το 70 και φυσική κατάσταση. Και να φτιάξει φυσική κατάσταση, παιδιά. Μετά το 50, ωραία, ήταν διαρκώς πίσω από την μπάλα. Κυνηγούσαν μόνιμα τους αντιπάλους τους, οι οποίοι με σκέφτομαι κάνουν τρομερή εντύπωση στον Άγιαξ, φίλε, γιατί πέρσι. Στα μεγάλα τα παιχνίδια δεν το είχα παρατηρήσει τόσο. Δεν τα έβλεπα και τόσο. Με τόση λεπτομέρεια όπως το έβλεπα χθες το μάτς. Κανένας του δεν κουβαλάει μπάλα, φίλε. Αν εξαιρέσει το Ζυγιές, όλοι οι άλλοι. Δύο επαφές και δώσε. Είναι με μία-δύο επαφές και τέλος. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μόνο ο Ζυγιές είναι αυτό που λίγο είναι. Την κρατάει παραπάνω, λίγο θα τη σπάσει, λίγο τέλος πάντων. Και αυτό το κάνει πολλές φορές, όχι καθυστερώντας. Έχει προσπάθεια, εντάξει. Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι, αυτό είναι το total football που λέμε πλέον και το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αν ξεστραβωθούμε στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Και αυτό είναι που σκοτώνει για τον αντίπαλο. Ναι, και παίξουμε το 1/10 από αυτό που παίζει ο Άγιαξ, σαν χώρα, σαν ομάδες γενικότερα, καλό θα μας κάνει. Ναι. Δηλαδή,
αυτό που λες εσύ με τις μία-δύο επαφές και δόστινα. Το πόσο. Όσοι είδα το παιχνίδι, δηλαδή προσέξτε ή θα κάτσετε το ξαναδείτε, το ότι πάντα μέσα στην περιοχή η μπάλα παίζεται χαμηλά. Δεν σηκώνουν την μπάλα ποτέ. Σπάνια θα σηκώσουν την μπάλα. Ναι. Η ικανότητά τους στους πολύ μικρούς χώρους. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά ναι. Μέσα στην περιοχή με κράτημα μπάλα κτλ. Τώρα, αυτό που λέμε. Το είδαμε από τον Άγιαξ, ο οποίος πέρσι πήγε, έφτασε μια ανάσα από το τελικό Champions League. Έτσι, το είδαμε σε αρκετά υψηλό επίπεδο για ένα χρονικό διάστημα στην, ναι. Στην Τούμπα. Αν ας πούμε το παιχνίδι ήταν, ξέρω εγώ, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, μπορεί να ήταν για 90 λεπτά αυτό το πράγμα. Ναι. Μπορεί να είναι και στο δεύτερο μάτς έτσι. Έτσι. Πιθανό. Για τον, απλά εκεί είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο φόβο κατηφόρα. 100%. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Απλά, όπως είδε στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, ναι. Ο Άγιαξ γενικότερα με τον τρόπο που παίζει έχει λίγο ένα θέμα στην αμυντική μετάβαση. Έχει. Αρκετές φορές. Έτσι. Όπως επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο ΠΑΟΚ μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί το προσέγγισε πολύ σωστά. Γιατί λέει ότι εγώ αυτό να του πρεσάρω να του πάρω την μπάλα δεν μπορώ. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Δεν μπορώ να ανέβω πολύ ψηλά. Αλλά δεν θα μου βγει. Πολύ ψηλά να ανέβω για να πιέσω, να βάζω γραμμές μου για να πιέσω. Πάλι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο γιατί θα με βρουν πίσω μπόσικο και θα με σκοτώσουν. Άρα ο ΠΑΟΚ περίμενε πίσω. Μα να σου πω όμως λίγο κάτι, φίλε, μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ το επιθετικό transition. Ο τρόπος στο δηλαδή, χθεσινό παιχνίδι το μεταξύ. Έτσι, για το οποίο συζητάμε τώρα και λέμε, ας πούμε, για τον Άγιαξ χθες. Ναι. Ωραία. Σε πόσες φάσεις, ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε. Σε εκείνη τη φάση με το Χούντελερ που έβγαλε ο Πασχαλάκης. Οκ. Συμφωνώ. Δηλαδή, παρότι μπήκε φοβισμένος μέχρι να φάει τον γκολ, μετά τον γκολ που έφαγε, όχι μόνο ισορρόπησε, αλλά κυριάρχησε κιόλας. Και ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο του ημιχρόνου, ο Άγιαξ πελαγοδρομούσε και είχαμε μετά το 2-2 το τυχερό, όπως ήρθε. Ναι. Τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει. Εκτέθηκε. Εκτέθηκε, ρε φίλε. Σε εκείνη τη φάση του Χούντελερ, σε όλο το μάτς. Ήταν εξαιρετική η άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Το βάλε. Και το ότι δεν άφηνε να περάσουν οι πάσες μέσα στην περιοχή. Γιατί ήταν πολύ μαζική η άμυνα, σωστά, τοποθετημένη, οκ, okay, ναι. Και σε βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, πάλι και χθες μετά το μάτς και σήμερα και σχόλια για τον Βαντεμπέκ ότι έχει το μυαλό του αλλού τέλος πάντων και είναι να φύγει. Παιδιά, ο Βαντεμπέκ χθες μπορεί να έκανε 15 επαφές με την μπάλα και να ήταν όλες σωστές. Ακόμα και το γύρισμα στο δεύτερο γκολ που κάνει, που διώχνει ο Βαρέλα. Ναι. Είναι τυφλό γύρισμα, αλλά είναι στο σημείο που πρέπει να στείλει την μπάλα. Παρότι δεν βρίσκει συμπαίκτη. Στη φάση του 2-2. Ναι. Ξέρεις είναι το λάθος εκεί πέρα του ΠΑΟΚ. Η παθητική άμυνα του Γιαννούλη. Μα δεν είναι μόνο παθητική άμυνα, ρε φίλε. Είναι ότι παίρνει αυτός ο αλυταράς που λέγεται Ζυγές, που σήμερα πήγαινε, κάπου έβλεπα. Πήγαινε πάνω. Ότι θα πάει στη Λέστερ. Ναι. Παίρνει την μπάλα τέρμα πλάγια από ένα διόξιμο. Και εκεί συνήθως. Δεν ξέρω. Και εκεί συνήθως. 9 στις 10 φορές ο παίκτης είτε δίνει πίσω στον μπακ που ανεβαίνει, ναι. Ή κάνει σέντρα. Και αυτός ο αλυταράς. Έκανε σέντρα. Που είναι παιχτάρα. Δίνει την μπάλα παράλληλα στο Βαντεμπέκ, την πάσα που δεν περιμένει κανένας. Την key pass, Νίκο Παπαδόπουλε, την οποία έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Σωστό. Όπως επίσης, στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, ποιος κάνει την key pass, Νίκο Παπαδόπουλε. Στο γκολ του στο πρώτο γκολ. Ο Βαρέλα την κάνει την key pass. Ο Βαρέλα, φυσικά, ρε φίλε. Από εκεί δημιουργείται όλη η ανισορροπία στον Άγιαξ, ο οποίος είναι στα χαμένα εκείνη την ώρα. Όλη την άμυνα του Άγιαξ εκείνη τη στιγμή. Έχει ό,τι να είναι αποστάσεις, είναι πολύ ψηλά τα χάφ του και παίρνει την μπάλα πίσω και έχει να τρέξει 30 μέτρα με την μπάλα άνετος και άμα ήθελε μπορούσε να τρέξει κι άλλο. Και ήρθε τον γκολ. Έτσι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα δούμε ανάλογο μάτς στο Άμστερνταμ. Πιστεύω ότι και εκεί θα σκοράρουν πάντως και οι δύο ομάδες. Ναι, πιθανό. Απλά να σου πω λίγο κάτι, φίλε, είναι αυτό που έλεγα και χθες. Ότι για να κερδίσει αυτό ο ΠΑΟΚ αυτόν τον Άγιαξ, πρέπει να κάνει ένα τέλειο μάτς. Δεν έκανε τέλειο μάτς χθες. Ποιο είναι το αρνητικό σου ενός του επαναληπτικού? Θες νίκη, ρε φίλε, δεν μπορεί να περάσει μισοπαλία. Το αρνητικό, όχι μόνο αυτό. Το ότι ο Άγιαξ πλέον είναι πολύ πιο υψιασμένος. Όχι, ο Άγιαξ υποψιασμένος και χθες ήταν. Νομίζω ότι, ήταν υποψιασμένος. Νομίζω ότι πλέον θα είναι περισσότερο. 100% υποψιασμένος και χθες ήταν. Και από τις δηλώσεις του φάνηκαν ολονών και πριν το παιχνίδι και από όσα γράφαν οι Ολλανδοί και πριν το παιχνίδι και μετά. Έτσι. Γενικά. Επειδή ξέρουν τη δική τους κατάσταση με τους παίχτες που φύγανε, με το θέμα που παίζει με τον Βαντεμπέκ γενικότερα και όλα αυτά, και ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα, και το έδειξε και χθες, δεν έχει να κάνει με το ότι θα είναι υποψιασμένοι στη ρεβάνση. Χθες υποψιασμένοι ήταν. Ναι. Έτσι. Απλά ο ΠΑΟΚ χθες είχε ένα καταπληκτικό 25 λεπτό πάνω κάτω, στο οποίο είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ και τα προκριματικά. Η συγκυρία και η τύχη. Και λίγο ρε παιδί μου το momentum, κατάλαβες. Γιατί αν νικήφασε και τρίτο γκολ, δεν νομίζω ότι το μάτς θα πήγαινε 3-3. Ναι. Για να σου το πω έτσι. Ήταν τέτοιο το momentum του αγώνα σε εκείνη τη φάση που κάνει ο Ζαμπά εκείνη την τρίπλα στον Φέλτμαν, δεν θυμάμαι.
και τη πάει στο Πέλκα και ο Πέλκα δεν τελειώνει καλά τη φάση και τη στέλνει out την μπαλά. Αν εκεί έκανε και το 3-1, νομίζω ότι δύσκολα θα γινόταν 3-3 δουλειά. Αυτός ο Φέλτμαν τρελίτσα. Τι εννοεί. Ήταν, πήγαινε λίγο σε μαρκαρίσματα, έκανε. Ήταν λίγο... Όχι, το δεξίμπακλε. Μην το μπερδεύει με τον Άλντο Μαρτίνε που ήταν το αριστερό στο πέρα. Εκείνο είχε λίγο κάτι θέματα. Α, μπορεί. Τέλο πάντων. Okay. Και ο Τάλια Φίκο. Και Τάλια Φίκο. Τάλια Φίκο. Είμαι στον κύριο Τάλια Φίκο. Λοιπόν, Ολυμπιακός κατά το 0-1 στο 82. Χάνουν φάση πάντως αυτοί μεσού κυρίως εκτός περιοχής. Προσπαθούν τέλος πάντων μετά τον γκολ που φάγανε λίγο να πιέσουν. Okay. Όχι παραπάνω. Θα πάει τώρα αυτή η ομάδα μέσα στο Καρεσκάκι στην άλλη εβδομάδα. Φάει ένα τίποτα. Θα έχει 30.000 κόσμο δηλαδή και θα πάει να πάρει πρόκριση. Φάλετ και τελείως. Τι να σου πω. Okay. Γιατί έχει τον Ρομπίνιο, έχει τον Αρντά Τουράν και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον έχει. Έγινε. 30 μάτς, ρε παιδιά, δεν έχασα πέρσι. Κέρδισα 26 από τα 30 μάτς. Ε, ναι. 26 στα 30 κέρδισα και τα άλλα 4 έχει σοπαλίες. Και ποιος του κόψε το σέρι στην τούπα? Και μου έρχεται ρε φίλε ο Άγιαξ. Και ο άλλος που παίζει με την Μπασάκ Σεχίρ. Εντάξει. Πήγε η άλλη πέρσι που μπήκε ο Μίλου Τσάμπιονς Λιγκ παίζοντας με τη Βίντι και τη Σέλτικ. Ωραία. Και εμένα μου έρχεται ο Άγιαξ. Ρε Νίκο. Δηλαδή κάπου ρε, έχει δύο εβδομάδες που γίνει δηλαδή, κλήρωση. Και εσύ ρε Θεούλη. Εντάξει, εδώ σε λίγο ρε. Δηλαδή είχα 9 καλές επιλογές. Γιατί να μου κάτσει η 10η κακή, το 10% το κακό. Γιατί ρε φίλε. Η κληροτίδα Νίκο είναι άτιμο. Εσέ παρακαλώ ρε φίλε τώρα δηλαδή. Άτιμο. Σαν να σου πάνε ρεσουλέτα και παίζουν κάτι δεκάδες και τέτοια και τους κάθεται. Δηλαδή έχουν μία δεκάδα έξω και κάθεται αυτή. Ε, όχι. Δεν είναι δίκιο. Αλλά έτσι θα περάσω. Έτσι το έχει μοίρα μου, Νίκο Παπαδόπουλε. Τώρα θα λαϊκίσω. Θα λαϊκίσω. Όπως λοιπόν για να πάρω το πρωτάθλημα έπρεπε να κερδίσω 30 παιχνίδια, να είμαι αίτητος. Έτσι για να μπω στο ομίλου Champions League, να πετύχω τον επόμενο μεγάλο στόχο, θα πρέπει να περάσω ένα μεγάλο αντίπαλο. Όπως είναι ο Άγιαξ. Και όπως λένε και διάφοροι, τον πάω εκτός έδρας στην Ευρώπη δεν το φοβάσαι. Και εγώ δεν το φοβάμαι, να ξέρεις. Έχω το φόβο μη πάρει κατηφόρα, γιατί ο Άγιαξ, αν σε πάρει κατηφόρα, δεν γράφει το κοντέρ πολύ. Φίλε, αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν το φοβάμαι, ούτε και εγώ. Φορά, γενικά, φορά, σου λέω ότι από πέρσι αυτή η ομάδα, ακόμα και εμένα που ξέρεις ότι είμαι λίγο ρε παιδί μου πιο. Πιο μαζεμένος. Δεν πείθομαι και τόσο εύκολα. Ρεαλιστής, θα έλεγα. Ναι. Η συγκεκριμένη ομάδα μου έχει φέρει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Κατάλαβες. Το 9 του Ολυμπιακού είναι ο Ελαραμπί. Νομίζω ναι. Ο Ελαραμπί. Μπορεί και να είναι ο Γκερέρο, φίλε. Ένα φόρ τη προκοπή πάλι ο Ολυμπιακός δεν πήρε. Δηλαδή, αυτός τώρα... ο Ελαραμπί, αν πάει καλά, μπορεί να. Είναι killer δηλαδή. Γιατί ο Ολυμπιακός μας είχε, είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια σε σκόρερς, παιδί μου, που βάζαν πάνω από 10-12 γκολ. Εγώ νομίζω δεν έχει κάνει καλή μεταγραφή. Σωστό πέρα. Με τον Σεμεδό. Ναι, αυτόν τον είδα λίγο γιατί με. Γιατί είχε περισσότερο με την Πλιζέν δεν ήταν άσχημο. Ενώ τον κράζανε πολύ όταν πρώτο ήρθε. Και κυρίως... γιατί είχε διάφορα μπλεξίματα. Ναι, okay. Και κυρίως από λόγω δημοσιευμάτων στην Ισπανία, ρε παιδί μου, έφαγε ξεφωνητό. Αλλά το παιδί είναι. Νομίζω ότι είναι καλό παίχτη. Ναι. Την... Και μου κάνει τύπωση όταν τον είδα. Δε στον αγαπητή, καθαρίζει, ωραίο, αρχοντικό, τελειώσαμε. Απλά δεν έχει καλύψει το κοινό του φορτίου Ολυμπιακό. Εκεί είναι το πρόβλημά του, πιστεύω. Κοιτάξτε, εκεί με την Πλιζέν και σήμερα εδώ με τον Βαλμπουένα παίζει εκεί κυρίω. Δεν νομίζω και ότι το ποτέ λίγο να αλλάζουν. Ο Βαλμπουένα να ανταποκριθεί. Είναι καλό. Είναι καλό Ρενίγκο, αλλά είναι και 35 χρονών. Μια χαρά είναι. Δεν είναι τώρα. Είναι πολύ ποιοτικό παίκτη. Είναι, δεν σου είπα ότι δεν είναι. Είναι πολύ ποιοτικό παίκτη, ξαναλέω. Αλλά και είναι... το κορμί του είναι μια χαρά. Αν δεν έχει τραυματισμού, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Είναι καλή μεταγραφή αν δεν έχει τραυματισμού. Αν μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει. Δηλαδή δεν είναι 35 πεθαμένο. Βλέπεις ρε φίλε ότι κάποιοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα social media. Κοίτα εδώ λίγο. Μην πεις. Συνεχίζει ρε φίλε. Δηλαδή είναι... Έχει άλλες τέσσερις. Για πάμε να δούμε και τις άλλες. Γιατί. Τέλεια. Οκ, okay, αυτή. Καλύτερη. Ναι. Οκ. Okay. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Κάκιστη. Δεν γελάει ρε φίλε. Δηλαδή την ώρα που τις βλέπει δεν γελάει. Δεν μπορεί. Να πει πω, άστο, φύγε, σβήσε. Swipe up. Αγέλαστο, λοιπόν. Α, δώσε λίγο τι γίνεται λίγο και στα τα στοιχήματα, ρε φίλε, ο λαός παίζει. Στο κουπόνιον. Σόκερ. Όπα. Σε αυτό θα πω που μ' αρέσει. Λοιπόν, στα live. Μπασαξεχήρ. Ολυμπιακός 0-1. Βασιλεία Λίντσερ 0-1. Κλου Σέλτικ 1-1. Μάριμπορ Ρόζεμπορκ από το Τροντχάιμ 0-1. Για τα πραγματικά του Europa League, Σλόβαν Μπρατισλάβα. Διαφέρει τον ΠΑΟΚ αυτό. Ντάνταλ και διαφέρει τον ΠΑΟΚ 0-0. Στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε ένα Κρασνοντάρ Πόρτο 0-1, όπως είπε και ο Νίκος. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο βλέπω ότι βλέπω ενδιαφέρον στο στοίχημα. Θα πάμε στο breakstoichema.gr μαζί μας. Φυσικά και απόψη, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της στο κινητό ή το τάμπλετ σας και επιλέγετε ανάμεσα σε δεκάδες, εκατοντάδες βασικά επιλογές στοιχηματισμού με cash out, με live, betting, όλα αυτά στην στοίχημαν.gr. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πέναλτι για την Ελλά, για την Ισταμπούλ Μπασαξεχήρ.
Έτοιμοι οι Τούρκοι να εσωφαρίσουν τον Ολυμπιακό, ένας παίχτης των Τούρκων απέναντι στον Σα. Σα. Τούρκος δεν είναι αυτό σίγουρα. Μα νομίζω ένα νορβηγό επιθετικό, έχουν το ρέθιμο με το όνομά του. Έτοιμος λοιπόν. Πάμε το σήμα του διαιτητή. Εκτελεί. Το βγάζει ο Σα. Ούρε φίλε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ ρε. Καλή εκτέλεση. Σε παρακαλώ. Σήμα έφερε στη νίκη. Από τη σε παρακαλώ ρε φίλε. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Πιέστηκε λογικά από τον κόσμο που έχει στις κερκίδες που έχει. Στα ίδια μέρη θα λόγω τιμής από πάνω. Για στα γέλια. Ίδια μέρη. Καλό πέναλτι. Πού το δεις το καλό πέναλτι ρε φίλε. Θα ξαναβρεθούμε. Αυτό το δω. Ναι, μην το χάσεις. Έλα, γιατί. Παραμένει μπας αξιχείρημα στην περιοχή του Ολυμπιακού με το χαμένο πέναλτι. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Το 0-1 παραμένει στην Τουρκία. Πάμε στην μακρινή Νορβηγία, στα Φιόρδ, εκεί που μας περιμένει ο Χρήστιανος Τσαλτίδης, που πρέπει να έχει χάσει ήδη ένα νεφρό. Χρήστιανε, καλησπέρα. Τι γίνεται, γιατί να έχω χάνει νεφρό, ρε φίλε. Γιατί εκεί πέρα είναι λίγο. Βρίσκουμε τη λύση πάντα. Καλά, αλήθεια είναι αυτό, εντάξει. Απλά. Βρήκαμε σε σούπερ μάρκετ 5 λίτρο νερό. Πεντάλιτρο νερό, σε 5 ευρώ. Σαν αυτές τις μπουκάλες που έχουμε έξω ραδιόφωνο. Αυτό τέτοιο είναι. Τέτοιο, ναι. Το πήραμε. Και popcorn. Με στραντ. Τα popcorn, φίλε, μπορεί να κάνουν και τριπλάσια τιμή. Από το νερό που πήραμε. Το βραδινό μας, δηλαδή, τι περιλαμβάνει το μενού. Απαξιμαδάκι. Όχι. Ψωμί του τόστ. Ναι. Κασεράκι, σαλαμάκι που πήραμε από το σούπερ μάρκετ. Τιμιότατα, μπράβο, έτσι. Τιμιότατα. Δεν γίνεται είναι καλά. Γιατί άρη μου δεν γίνεται αλλιώ. Γιατί το μεσημέρι που ήμασταν στο αεροδρόμιο. Αναγκαστικά περιμέναμε την ανταπόκριση της πτήσης. Και φάσαμε εκεί, δώσαμε 26 ευρώ για ένα χάμπουργκερ με πατάτες. 26 που λέει ο Χρήστος Δεφίλ είναι πολλά. 12 μας είπες εσύ πριν. Αποφάσισε ρε Παπαδόπουλε. Τα 26 είναι πολλά. Ναι. 12 ήταν χθες. Η Κοπεχάγη. Okay. Που δεν το λες χάμπουργκερ αυτό. Δεν το λες χάμπουργκερ αυτό που φάγαμε στην Κοπεχάγη. Ήταν πώς είναι στο παιδικό μενού. Που βάζουν πιο μικρό. Και κάποιοι στην δημοσιογραφική αποστολή είστε και λίγο ρε παιδί μου, λίγο ναι, πιο ανεπτυγμένα παιδιά. Okay. Ναι, όσο ό,τι και να είσαι όμως. Και εσύ δηλαδή, άμα πας στη δημοσιογραφική αποστολή που δεν είσαι ανεπτυγμένο παιδί. Τι θα φας, happy meal, πώς τα λένε αυτά. Happy meal. Με δώρο χάρακα και τετράδια που δίνει τώρα. Εντάξει. Ο άλλος καλός φίλος και συνάδελφος που είναι ρε παιδί μου υψηλών κυβικών. Πώς ανταποκρίθηκε στην όλη κατάσταση. Δεν είχε φάει όλη μέρα. Τον καημένο. Έφαγε σήμερα το μεσημέρι μαζί μου. Ήταν δράμα. Εμείς τουλάχιστον φάγαμε και πρωινό. Τον καημένο. Δεν είναι αυτό το ταξίδι. Δεν είναι δύσκολο το ταξίδι. Εντάξει. Και έτσι όπως το κάναμε εμείς ήταν πιο δύσκολο. Γιατί ας πούμε η ομάδα το έκανε πολύ πιο εύκολα. Η ομάδα τι έκανε. Η ομάδα έφυγε χθες το πρωί. Έτσι. Πήγε Αθήνα και από Αθήνα πήγε Όσλο. 4 η ώρα ήταν στο Όσλο, πήγε στο ξενοδοχείο, κοιμήθηκε, σηκώθηκε, έκανε προπόνηση 8 η ώρα, ξανακοιμήθηκε. Σηκώθηκε το πρωί στις 8, πέταξε με μία πτήση 40 λεπτών για το Μόλντε και 10 η ώρα ήταν στο Μόλντε. Εμείς φύγαμε απόγευμα. Φτάσαμε Κοπενχάγη 3:15, κοιμηθήκαμε στις 3, σηκωθήκαμε στις 6, πήγαμε από την Κοπενχάγη στο Όσλο. Είχαμε 5 ώρες αναμονή, από τη Όσλο στο Μόλντε, φτάσαμε 5 και 6,5 ήταν η προπόνηση. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι έπρεπε να κάνουμε σε αυτή τη 1,5 ώρα. Πάμε να κάνουμε check-in, να αφήσουμε τα πράγματα, να κάνουμε εκεί, να πάμε να δούμε τι γίνεται. Επειδή είμαστε NBA όμως και δεν την πατάμε, να πάμε πρώτα στο σούπερ μάρκετ και μετά στην προπόνηση. Έτσι, ο Έμιρος ξέρει να διαχειρίζει τους χρόνους, γιατί ξέρει ότι στο εξωτερικό 8 η ώρα κλείνει τα πάντα. Ναι. Ήταν λίγο πιεσμένη η μέρα μας η αλήθεια και τώρα εντάξει. Κάποιοι συνάδελφοι, να μην λέμε ονόματα που πάντα καθυστερούν και πάντα... Αδελφός μου. Αδελφός μου. Ναι. Ναι, είμαστε στο δωμάτιο μας, το αδελφός σου. Έλα. Έχω ξεκαρδιστεί να γελάω. Γιώργα. Έτσι. Γράφει, ναι. Όλοι περιμένουμε τον Γιώργο. Γράφει, ναι. Είναι σκυλή. Είναι ο Βενιαμίν της Αποστολής. Βέβαια, παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, έχω πάει σε αρκετά μέρη, είτε επαγγελματικά, είτε οικογενειακά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η θέα, το ανέβασα, δηλαδή που δεν είμαι εγώ του story και των φωτογραφιών και τα λοιπά, εντάξει, θα με δει να βγάζω καμιά φωτογραφία με τους παίκτες, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Είναι μαγικός, μαγική, πραγματικά μαγικές εικόνες. Δηλαδή πανέμορφα και αυτό το, είμαστε ξένα εκπληκτικό ξενοδοχείο το μεταξύ αυτό που
ουρανοξύς και είμαι στη θάλασσα. Δηλαδή στο, βγαίνεις από το δωράκι και κοιτάς τη θάλασσα. Οκ. Okay. Ναι. Γυρίζεις, βλέπεις το γήπεδο. Ναι. Δηλαδή τώρα έβαλα μια φωτογραφία να τη δείτε. Από το 15ο όροφο του ξενοδοχείου και το γήπεδο από κάτω. Ναι. Αυτό πάλι να πάμε στο γήπεδο, βγαίνοντας από την έξοδο του ξενοδοχείου μας, να περπατήσουμε 54 μέτρα, γιατί τόσο τα μετρήσαμε, και να μπούμε στο γήπεδο, επίσης δεν έχει ξαναγίνει. Τουλάχιστον γλιτώνει το ταξί. Κάτι είναι γι' αυτό. Ναι, το ταξί, πόσο δώσαμε από το αεροδρόμιο, εδώ στο. Νευρό. Στο 200, στο, 100. Θα σου πω στο ξενοδοχείο. Σε μια απόσταση η οποία ήταν στην Ελλάδα ήταν σε 4-5 λεπτά γινότανε. Ναι. Η απόσταση. Επειδή όμως αυτός διατηρούσε το όριο ταχύτητας, τα 50 χιλιόμετρα δηλαδή. Τυφλόρι. Έγινε 10. Ναι, γιατί σου λέει, λέω, δεν πας πάνω από 50. Μου λέει, αν πας πάνω από 50, στο ταχυδρομείο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, πρόσεξε όμως, θα σου έρθει η κλίση. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Εδώ είναι ο δρόμος του Μόλντε. Όχι όπως εδώ. Ναι, μια πόλη 27.000 κατοίκων, ένας δρόμος εδώ πέρα και τα λοιπά, εντάξει, τέλος πάντων, φοβερή ομορφιά, απίστευτα πραγματικά είναι πανέμορφα, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε εμείς εδώ πέρα πάνω από μια εβδομάδα. Όχι, να δούμε τη θάλασσα, να πάμε και στα φιόρτ κρουαζιέρα, να δούμε και το εκπληκτικό γήπεδο το οποίο έχουν, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει, όχι σύνθημα γραμμένο στους τοίχους, αλλά είναι τα πάντα πεντακάθαρα. Να κάνουμε και μια βόλτα, μας είπα, να πάμε σε ένα λόφο εδώ πέρα πάνω να δούμε όλη τη θέα. Μετά κατάθλιψη. 8 η ώρα, γεια σας, τα πάντα. Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ψυχή. Έτσι και εγώ από την Ολλανδία δεν βλέπω γάτες. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Τις κάναν όλες τέτοιο σάντουιτς. Είδα όμως 5 γιότ εδώ στο λιμάνι με ρώσικες σημαίες. Ναι, λογικό. 5. Εκεί έχουν μέρημνα, εκεί έχουν μέρημνα πολύ για τα αδέσποτα. Και γι' αυτό δεν βλέπετε πάρα πολλά αδέσποτα. Έχουν τα shelters αυτά που μαζεύουν και, και τους σκύλους και τις γάτες γενικότερα για να μην κυκλοφορούν. Εμείς δεν είδαμε κανένα αδέσποτο. Ναι, γι' αυτό σου λέω, τα μαζεύουν. Δεν είναι όπως εδώ πέρα που γυρνάνε έτσι ανεξέλεκτα. Μάλιστα. Τύπους βλέπουμε συνέχεια να ψαρεύουν. Το πλαστικό. Διάφορα τέτοια πράγματα. Το πλαστικό είναι δύσκολο να πάμε στα αθλητικά. Okay, εντάξει. Είναι ένας προορισμός για διακοπές εδώ. Νομίζω γενικότερα άμα το συνδυά μπορείς και βρεις κάτι οικονομικό, όσο οικονομικό μπορεί να είναι στην Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία και το συνδυάσεις με κάποιο τρόπο, εντάξει, είναι πανέμορφα τα μέρη και είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς ως Έλληνες γενικότερα. Πάμε στα αθλητικά. Καταρχήν να σας πω ότι συναντήσαμε και 5-6 Έλληνες γνωστούς και μη εξαιρετές όπως ο Τάσος Καραλίγκας, που και εδώ είναι ο σκύλος. Ή ήρθε και εκεί, φίλε, δεν έχει μπάσκετ τώρα που ακολουθούσε πιστά. Ναι, σωστά. Βρίσκεται εδώ. Στο μπάσκετ είναι ακολουθήσει, ελεύθερη πιστά. Υπάρχει και τίποτα να ακολουθήσει. Γι' αυτό το λέω. Ο φίλος μου, ο Χρήστος Βλάχος, δεν τον έχω δει ακόμα. Ο Χρήστος πρέπει να είναι στο δρόμο, πιστεύω, ακόμα ήταν ανάμεσα σε κάτι βουνά, λογικά και να έρχεται. 908 χιλιόμετρα και θα κάνει πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα. Υπάρχει τρέλα σε κάποιους φίλους της ομάδας. Μας είπαν ότι περίπου 50 θα είναι αύριο, δεν υπάρχει βέβαια εκδρομή. Και δεν ήθελα να πω κάτι, γιατί διάβαζα κάποια σχόλια ότι γιατί δεν έβαλα Super 3 και οι ιερολογίτες και δεν ξέρω εγώ. Παιδιά, δεν είναι πολύ, πολύ εύκολα τα λέτε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Αύγουστο, και λέτε ότι κάποιος, ο οποίος είναι μάλιστα σύνδεσμος, έτσι, θα πρέπει να οργανώσει μια εκπομπή μέσα εκπομπή. Εκπομπή οργάνωνε παλιά. Θα πρέπει να οργανώσει μια εκδρομή σε μια μέρα. Γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Έπρεπε την Πέμπτη, που μάλιστα τραβήχθηκαν στην Κύπρο, να γυρίσουν την Παρασκευή και μέσα σε λίγες ώρες να οργανωθεί μια τέτοια πολύ δύσκολη εκδρομή, γιατί το Σάββατο έπρεπε να φύγει το λεωφορείο. Μιλάμε για οδική εκδρομή. Έτσι. Εντάξει, άμα κάποιος κάθεται στο σαλόνι του και παίζει με το Facebook, είναι εύκολο να κρίνει τους πάντες. Τέλος πάντων. Περιμένουμε λοιπόν 50 φίλους της ομάδας, είναι και τα εισιτήρια που πήρε συν 15 προσκλήσεις ο Άρης για το αυριανό παιχνίδι, στο οποίο ο Σάββας ο Παντελίδης νομίζω κάθεται κάπου εκεί κοντά μας, με τη γνωστή τιμωρία πλέον από την UEFA, που εξάντλησε, έχω την αίσθηση, την αυστηρότητά της. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγραψε ο Ιταλός στο φύλλο αγώνα για να υπάρξει μια αγωνιστική. Συνήθως όμως η UEFA αυτό κάνει. Φίλε, πρέπει να ήταν δίπλα και να άκουσε τύπο Παντελίδης, αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Να φάει μια αγωνιστική. Νομίζω ότι δεν είναι ο Παντελίδης, αλλά
ακόμα και αν άκουσε τι είπε ο Παντελίδης, τι κατάλαβε. Ξέρω εγώ, εσύ. Ξέρω εγώ. Εγώ είδα χθες ότι είδα την τιμωρία και... που σημαίνουν σιδερένιο κρεβάτι στα ιταλικά, ξέρω. Με έπει κανένα τέτοιο. Για να μην πω την άλλη τη λέξη, που είναι επίσης ιταλική. Δεν νομίζω να είπε κάτι τέτοιο ο Παντελίδης. Τέλος πάντων, εγώ από ό,τι έχω αντιληφθεί είναι ότι η UEFA όταν βλέπει ότι σημειώνεσαι στο φύλλο αγώνα, δεν μπαίνει σε πολλά πολλά. Σε έγραψε στο φύλλο αγώνα ο παρατηρητής, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ, πάρ' την καμπάνα. Αν γράψει για κάτι σοβαρότερο, το επεκτείνει και λίγο παραπάνω. Ένας κύριος, βλέπω εδώ με κοιτάει επίμονα, ναι. Ανταπόκριση, δίνω στο ραδιόφωνο. Σας συνοχωρώ. Ωραία. Ο αδελφός μου. Όχι, όχι. Ένας Νορβηγός Σουηδός, τι να πω εδώ. Δεν νομίζω σε κατάλαβα. Έχω πάει, είμαστε εδώ στο 15ο όρφο. Τα βλέπεις όλα από πάνω. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έξω στο μπαλκόνι και γράφει ο αδερφός μου. Πάντα, μια εφημερίδα. Και υπάρχει χώρος που πίνουν την πύρα τους όλοι κτλ. Ναι, εγώ πήγα λοιπόν σε ένα χώρο που είναι αυτόνομος. Έχει 6 πολυθρόνες. Δεν κάθεται κανένας άλλος. Είμαι μόνος μου εδώ πέρα και μιλάω. Η πύρα πόσο πάει. Τα καράβια, άστα να πάνε. Φυλακή. Τι φιλεπέριμενε. Δηλαδή τώρα αυτοί πίνουν και πήγαν μια μπύρα, δηλαδή για να πάρεις εκεί πέρα πόσο θες. Πήραμε εξάδες μπύρες αυτοί, οι δύο αυτοί και αυτός και ο Τάσος, και δώσανε από 215 κορώνες. Δηλαδή. Οι 215 κορώνες είναι γύρω στα 22 ευρώ. Ο καθένας. Μια εξάδα μπύρες. Μια εξάδα μπύρες 22 ευρώ ο καθένας, ναι. Πω. 66 ευρώ ρε φίλε, μια εξάδα. Κουτάκι, σημειώνω κουτάκι. 66 ευρώ κουτάκι. Μια κουτάδα, μια εξάδα μπύρες. Κουτάκι ξαναλέω, κουτάκι. Και κουτάκι κιόλας, όχι μπουκάλι, να πεις ότι είναι παραπάνω. Το κουτάκι. Το κουτάκι. Άστο βέβαια, δεν υπάρχει. Φτωχολογιά για σένα κάθε με τραγούδι. Ένα χειμώνα να πιούμε ήταν προσφορά, το είχε μόνο με 30 κορώνες, εντάξει. Σε, ακριβά. Σε λίγο θα αρχίσει να λένε κλέψαμε ένα χειμώνα. Κοίταξε, μέχρι να βρούμε αυτό το πεντάλιτρο, ναι. Το οποίο έδωσε τη λύση, ναι, ναι. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε νερό, όχι. Να μην ρωτήσω για το ψυγιάκι του δωματίου. Υπάρχει κανονικά ψυγιάκι. Τις τιμές μέσα για τα τέτοια, πόσο τα χρεωνάς, μην το πάμε εκεί πέρα. Είναι άδειο. Δεν τολμάνε να βάλουν προϊόντα. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν τολμάνε να βάλουν προϊόντα. Δεν υπάρχει φόβος, εντάξει. Ωραία. Κοίταξε, σε εμάς φαίνεται έτσι. Ναι. Όταν ο μισθός εδώ, ο μέσος μισθός είναι 4 χιλιάρικα. Καλά, ο μέσος. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω για τον φυσιολογικό. Είναι πολλά. Είναι στα 7-8. Είναι πολλά. Δεν είναι για αυτούς πρόβλημα τα συγκεκριμένα χρήματα. Όπως θα σου πω το εξής. Αν πριν 15 χρόνια, 20 χρόνια έρχονταν ο Σκοπιανός στην Ελλάδα, ή αν θέλεις ο Βούλγαρος πριν αλλάξουν τα δεδομένα τα πολιτικά σας στις χώρες, και πήγαινε να ψωνίσει, να φάει ένα πίτα γύρω. Ναι. Του φαινόταν. Του φαινόταν. Γι' αυτό άλλωστε αν θυμάσαι πηγαίναν στην Κατερίνη όλοι αυτοί και δεν πηγαίναν στη Χαλκιδική. Ήταν πανάκριβη η Χαλκιδική για αυτούς. Ναι. Ή όταν ερχόταν στη Χαλκιδική, εγώ το θυμάμαι πάρα πολλές φορές από πιτσιρίκος, ρωτούσα τους γονείς μου γιατί είναι ο μπαμπάς, η μαμά, οι δύο παιδάκια και έχουν πάρει δύο σάντουιτς. Τα κόβουν στη μέση. Ναι. Και τα φάνε. Αυτό κάνανε. Εντάξει. Το βιωτικό επίπεδο εδώ είναι πολύ, 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 πολύ πιο πάνω από το δικό μας. Αν το συνδυάσεις και με το γεγονός ότι σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη αλλάζεις χρήματα και τα λοιπά, υπάρχει ασχροκέρδη πάνω σε αυτό το κομμάτι και στην ουσία μας κλέβουν τα λεφτά μας, νόμιμα. Ναι. Γίνονται ακόμα πιο το, γιατί αν ήταν ευρώ, okay, κάπου θα το ελέγχαμε και καλύτερα, θα πληρώναμε τις κάρτες μας και τα λοιπά. Τώρα να πληρώσουμε την κάρτα, έχεις commission 2%. Και ενδεχομένως να και κάποια επιπλέον χρέωση. Είναι ψηλό δύσκολη η κατάσταση. Μάλιστα. Αλλά δεν ενδιαφέρει αυτό νομίζω τον κόσμο. Το κόσμο τον ενδιαφέρει θα κάνει αύριο ο Άρης. Τον ενδιαφέρει ότι ο Σάββας ο Παντελίδης και ο Νικολάς Δικινή που μίλησαν σήμερα ήταν αισιόδοξοι. Ο προπονητής ρωτήθηκε για αρκετά θέματα και απάντησε σε όλα. Είναι σαφές ότι περιμένει κάτι καλύτερο από την ομάδα του αυτό μας σχέση με το παιχνίδι να έλεγε σου. Περιμένει βελτίωση σε αρκετούς τομείς, περιμένει καλύτερους ποδοσφαιριστές του. Ένα θέμα είναι σίγουρα ο Χρωτάπητας. Πολύ σκληρός. Πολύ σκληρός. Δεν πήγαμε και εμείς το πατήσαμε. Εμείς το πατούσαμε, πεπατούσαμε και μας έδινε την αίσθηση ότι ήταν λίγο... Για σένα λέγαμε Γιώργο, ότι είσαι ο μόνος που γράφεις. Είναι, κάνω εκπομπή με το... Αδελφέ μου! Αδελφέ μου, φωνάζει. Αυτή η Μητρόπολη Βίπερο με ανησυχεί πάρα πολύ, να ξέρετε. Το είπα. Το τελείωσες, θα τα στείλες όλα, φίλε, μπράβο. Χαιρετίσματα και στο Χριστονάς, κατά τα συντάκτης και στο... Βεβαίως, ναι, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, Παύλος θέλει κανένα 20 ευρώ για τη διαφήμιση. Πολ Άντρεμπερτ, λοιπόν, ναι, για πάμε. Δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ εμείς. Έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε. Έτσι. Βέβαια υπάρχουν συνάδελφοι στο Μετρόπολης που διαβάζουν το Λαμπαουτάρης, όχι ο Γιώργος, ναι, ναι, στον αέρα και δεν λένε ότι είναι το Λαμπαουτάρης, αλλά το ξεπερνά. Πρώτη, ακούστε, περιμένετε αποκλειστικά να ακούσετε μια είδηση και τέτοια. Αποκλειστική είδηση που τη διαβάζει το site. Εντάξει, υπάρχουν και σε όλους τους χώρους υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί εντός εισαγωγικών. Τέλος πάντων, περνάει άλλο ένα καραβάκι που πηγαίνει απέναντι στα φιόρδ. Ένα μισή ώρα έχει καραβάκι, παιδιά, περνάει από εδώ. Πάει. Ωραία. Λοιπόν, ο Παντελίδης λοιπόν περιμένει κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι το είπαμε λίγο πολύ εμείς, δεν το είπα αυτός, ότι περιμένει πολύ καλύτερο Σούντγκρεν, περιμένει ένα καλύτερο Ματίγια, περιμένει ένα καλύτερο Λάρσον. Ειδικά οι Σουηδοί θα είναι όχι εντός έδρας αλλά στο περιβάλλον τους. Οπότε περιμένει συνολικά η ομάδα να είναι καλύτερη. Νομίζω ότι ένα δεκαλεπτάκι το πρώτο θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Άρη. Όχι μόνο γιατί θα μπουν δυνατά οι Νορβηγοί, αλλά γιατί όταν δεν έχει συνηθίσει το γήπεδο, ακόμα και ένα χτύπημα της μπάλας κάτω μπορεί να διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες που ο παίκτης που παίζει σε αυτό το γήπεδο θα ξέρει πώς θα γκελάρει η μπάλα ή οτιδήποτε άλλο, ενώ θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συνηθίσει να βρουν τα κατατόπια κατά κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη, συγγνώμη, μας έδωσε μια διαφορετική οπτική οντικινή πάνω στο κομμάτι. Γιατί του είπαμε ότι είναι ντεσαβαντάζ που παίζουμε σε πλαστικό, ενώ είναι συνηθισμένοι αυτοί και ο Άρης όχι, και λέει δεν ξέρω αν είναι αρνητικό, γιατί εμείς είμαστε μια τεχνική ομάδα, ναι, μια ομάδα που παίζει γρήγορα, μια ομάδα που βγαίνει καλά στην κόντρα, μια ομάδα που μπορεί να απειλήσει με ταχύτητα και το πλαστικό σε βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Επίσης ο τρόπος παιχνιδιού της Μόλντε είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο παιχνιδιού της LMSU. Ουσιαστικά ότι γίνει ότι με τον τρόπο που παίζουμε εμείς και με τον τρόπο που παίζει η Μόλντε ενδεχομένως να βρουν περισσότερες ευκαιρίες και να βρουν περισσότερους χώρους μέσα στο γήπεδο. Για να το παρομοιάσω εγώ λίγο και συγγνώμη σε διακόπτω, το αυριανό μάτς θα είναι κάπως σαν το πρώτο μάτς με την ΑΕΛ μεσού στο Βικελίδης. Απλά ο Άρης θα είναι η ΑΕΛ και η Μόλντε θα είναι ο Άρης σε έναν βαθμό. Δεν θα είναι έτσι. Δεν θα παίξει αμυντικά ο Άρης. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα παίξει αμυντικά. Ως προς την προσέγγιση σου μιλάω εγώ. Η προσέγγιση ποια είναι. Η προσέγγιση ΑΕΛ ήταν 11 πίσω από την μπάλα. 11 παίζουμε άμυνα, δεν βγαίνουν ποτέ την επίθεση. Δεν ανέβαινε ο Wheelers. Εγώ θεωρώ ο Extreme τον είδαμε στο δεύτερο παιχνίδι και λέμε ποιος είναι αυτός. Όχι τόσο υπερβολικό, αλλά εγώ θεωρώ δύσκολο ο Άρης να ανεβάσει πολύ ψηλά γραμμές του και να πιέσει αύριο. Είναι άλλο το πιέζω. Ναι. Είναι άλλο το παίζω όπως λέμε σας. Ναι, μεσός είδε και παίξε από άμυνα. Ο Άρης δεν θα παίξει άμυνα. Δεν παίζει λίγο ρόλο και σε αυτό, ρε παιδιά, ότι μπορεί να υπάρχει μια ταλαιπωρία από το πάνε έλα και όλα αυτά. Δεν μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό στη προσέγγιση λίγο του αγώνα. Ναι, στη λογική ότι έφαγε μια μέρα προετοιμασία στο δρόμο, ρε παιδί, αυτό θέλω να πω. Τι είναι έφαγε μια μέρα προετοιμασία στο δρόμο. Έκανε και προπόνηση εχθές. Εντάξει, δεν έκανε τη προπόνηση που έκανε στο Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό σου λέω. Έκανε όμως προπόνηση. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, εγώ αντιλαμβάνομαι πάντα το θέμα της ταλαιπωρίας, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικός και ο οργανισμός του. Είναι και λίγο καλομαθημένος, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το πιο βασικό. Θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής, ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν κουράζεται. Δηλαδή, σκέψου τώρα, ο οργανισμός του δηλαδή, το σώμα του, θα κουραστεί επειδή κάθισε 2 ώρες στο αεροπλάνο. Δεν νομίζω. Και μετά, πρόσεξε λίγο, και μετά θα πάει πηγή στο ξενοδοχείο, τον έπιασε ο μασέρ και τον έκανε μασαζάκι στα πόδια του, στα μπούτια του, στα χέρια του, στο κεφάλι του, οτιδήποτε άλλο. Τον άλυψε με τις θερμαντικές, με όλα αυτά που κάνουν οι ποδοσφαιριστές και το χαλαρωματάκι του. Αν είσαι και λίγο πιο large, έβαλε και το ειδικό μηχανηματάκι και τον έκανε, έτριψε τα μπουτάκια του κτλ. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα κούρασης του ποδοσφαιριστή. Στο μυαλό είναι. Πνευματικά είναι περισσότερο, ναι. Στο μυαλό είναι και μόνο στο μυαλό. Και θα σου πω και το εξής, ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και δεν τους κατηγορώ σε καμία των περιπτώσεων και αυτό που θα πω τώρα, θα το έκανα και εγώ ίδιος. Όταν έχει συνηθίσει να πετάς πρώτη θέση, να έχεις τα σέα σου και τα μέα σου, να μένεις σε 5-4 ξενοδοχεία, στις πισίνες σου, να τρως τα καλύτερα κτλ. Οτιδήποτε σε βγάζει και σε βάζει στη θέση των υγιεινών ανθρώπων όπως εμείς, της μέσης τάξης, να στο πω, που μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και μια εβδομάδα διακοπές, μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και μια φορά και σε ένα πολύ καλό εστιατόριο ή ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, αλλά μέχρι εκεί. Η καθημερινότητά μας είναι της μέσης τάξης. Δεν είναι άσχημη, έτσι.
Δεν είναι αυτό που λέμε, δεν έχω να φάω και θα πάω να μείνω σε ένα χώρι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κατά ψέματα αυτή είναι σε ένα άλλο level. Όταν βγάζουν 150 και 200 και 300, δεν πάω στον Ιντέ για τα 500, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που θέλανε ήταν να πληρώσει ο Καρυπίδης τα 117 χιλιάρικα και να πάρε με τσάρτερ. Ναι. Τη στιγμή που μπήκαν στο ένα, μείναν στο ένα, αλλάξαν αεροπλάνο κτλ. Αυτομάτως ήταν κάτι το οποίο είναι έξω από την καθημερινότητά τους. Και επαναλαμβάνω ότι τους κατηγορώ γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά τους που περιέγραψα λίγο πριν. Η καθημερινότητα τους δεν είναι αυτή που έχουμε εμείς. Που λέμε, έλα μου, ωραία, τώρα και τι έγινε ο άλλος. Οι οπαδοί πάνε με το πούλμαν. Όχι, οι οπαδοί πάνε με το πούλμαν, δεν παίζουν πάλι οι οπαδοί. Οι οπαδοί πάνε και φωνάζουν για την ομάδα τους. Έτσι. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε λοιπόν για ταλαιπωρία ή κούραση του ποδοσφαιριστή, εκτός αν του στείλω από εδώ, ο δικός πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό είναι κούραση. Νομίζω ότι είναι περισσότερο πνευματικό και ψυχολογικό. Πάντως αν δείτε τα πλάνα που έχω να βάσει στο Λαμπαουτάρης live από την προπόνηση της ομάδας, μια χαρά είναι το κλίμα. Σε εξαιρετική κατάσταση είναι και οι ποδοσφαιριστές και ευελπιστούν όλοι στον Άρη να το δείξουν και αύριο. Προσέγγιση λοιπόν του αγώνα δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη. Θεωρώ ότι το είπε και ο Σάββας ο Πατελίδης ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα αμυντικά. Το θέμα είναι όταν υπάρξει πίεση και θα υπάρξει πίεση από τη Μόλντε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Θέλεις και τύχη, θέλεις μια πολύ καλή εμφάνιση από τους παίκτες που πήγαν καλά στην Κύπρο, τον Μπάσα, τον Βέλεφ, τον Ρόου, τον Κουέστα και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα να βρει ένα γκολ. Θα είναι με το Φετφατζίδη και τον Λάρσον στα φτερά, θα είναι με τον Λάρσον και τον Πικινή στα φτερά. Έχω την αίσθηση ότι είναι η μόνη θέση που παίζει και επηρεάζει και το παίκτη πίσω από τον Ιντέγε. Δηλαδή αν θα μπει ο Φετφατζίδης από την αρχή ή αν θα παίξει ο Ντιγινή από την αρχή και θα παίξει ο Τόνσο πίσω από τον Ιντέγε ή αν θα μείνει ο Ντιγινή πίσω από τον Ιντέγε και θα παίξει ο Φετφατζίδης στα πλευρά. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι αυτοί που ήταν και στην Κύπρο, δηλαδή ο Κουέστα, ο Βέλεφ με τον Ρόουζ, ο Σούντγκρεν που περιμένουμε όλοι να τον δούμε πολύ καλύτερο αύριο, ο Κόρχουτ, ο Ματίγια που επίσης τον περιμένουμε πολύ καλύτερο. Ο Μπάσα, είπαμε η θέση στο 10 ότι παίζεται Λάρσον και αντίστοιχα η θέση που παίζεται από τα δεξιά και ο Ιντέγε την κορυφή της επίθεσης. Αυτά όσον αφορά την πιθανή ενδεκάδα για την ελληνική ομάδα. Ναι. Ο Ολυμπιακός φορτός ποιος έχασε πέναλτι που λέγατε, χαμένο πέναλτι. Η Μπασαξεχήρ έχασε το 90. Έχασε πέναλτι στο 90. Και έμεινε το 0. Το πιασε ο Σά, ναι, το πιασε ο Σά και έμεινε το 0-1. Και πήρε η Ελλάδα δηλαδή 0, πώς παίρνει, 0. 0 απέχουμε 7 νίκες από την Κύπρο πλέον νομίζω. Τι 7. Οι 8 ήταν πριν. Τώρα είναι 7. Γιατί τόσο πολλές, δηλαδή. Το 8 πώς γίνεται. Ήταν πολλές. Κάπου το είχα διαβάσει σε ένα site πριν. Πολλές λέτε, γιατί είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Αν ή το ΠΑΟΚ ή το Ολυμπιακός μπουν στους ομίλους του Champions League, παίρνεις 4.000 βαθμούς. Α, άλλο και. Είναι πόνους δηλαδή αυτό. Οπότε όχι απλά δεν θες νίκες ή τίποτα, αλλά τους περνάς και παίρνεις και μετά διεκδικείς και πιο πάνω. Και πιο πάνω θέσεις. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τον πιθανό αποκλεισμό του ΑΠΟΕΛ, την νίκη του Ολυμπιακού, που προφανώς είναι μισή πρόκριση, αν και ο Άρης και ο Ατρόμητος καταφέρουν και πάρουν βαθμούς, θεωρώ ότι η Ελλάδα αργά ή γρήγορα θα την προσφεράσει την Κύπρο. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν καταφέρει να μπει στους ομίλους του Champions League, θα πετύχει την είσοδο του στους ομίλους του Europa League. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται, αν πέρασε την τουρκική ομάδα, θα κάνει το ίδιο. Αν τώρα καταφέρει και η ΑΕ και ο Άρης και ο Ατρόμητος να μπουν, ειδικά ο Άρης και η ΑΕΚ θεωρώ ότι και με βάση τις κληρώσεις έχουν μια καλύτερη τύχη σχέση με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ όχι και τόσο. Πολύ καλύτερα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι. Η ΑΕΚ αν περάσει τους Ρουμάνους. Την υποτιμώ λίγο, λες την Κραϊόβα, ε. Όχι, όχι. Τους Ρουμάνους νομίζω ότι εντάξει. Εύκολα δεν θα τους περάσει. Μετά λίγο είναι το θέμα. Μετά τώρα και με Τραμπζονσπορ πιθανότατα. Σου να είναι λίγο πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει. Ελληνοτουρκικές μάχες θα έχουμε δηλαδή. Ναι, ναι. Εκτός αν αποκλείσει η Παρτιζάν τη Μαλάτη, ας πούμε. Που είναι και το πιο πιθανό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Γιατί είναι το πιο πιθανό. Γιατί η Παρτιζάν. Θεωρείς την καλύτερη Παρτιζάν.
Δεν έχω να σκοτεινά. Δεν έχω να σκοτεινά τέτοια άποψη. Ναι. Για τον ένα και για τον άλλον. Σε αντίθεση με πολλούς συναριανούς οπαδούς που το βλέπουν οπαδικά λόγω της γνωστής σύνδεργιας με τον ΠΑΟΚ, Παρτιζάν κτλ. Εγώ ως δημοσιογράφος, μπαμπάς και 42χρονος πλέον, προτιμώ να μην υπάρχουν τέτοια παιχνίδια. Καλά, είναι, δεν θέλω να καλύπτω ούτε κυνηγητά στο Βελιγράδι, ούτε κυνηγητά στη Θεσσαλονίκη, ούτε να πλακωθούν και οι 50 και 50 από τη μία και την άλλη πλευρά που περιμένουν τέτοια παιχνίδια, ενώ δικούς μας και δικούς σας και δικούς τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ούτε να ξαναζήσω αυτό που είχα ζήσει στο Άρη σε Ερυθρός Αστέρας στο 3-0, αυτό θέλω να το ξαναζήσω, δεν θέλω να ζήσω τα τρία κουτιά μεγάλα που μπαίνουν τηλεοράσεις με πυρομαχικά που είχαν φέρει οι Σέρβοι, με κροτίδες, με κάτι φωτοβολίδες, με λάμψεις κρότου, αλλά το εντυπωσιακότερο με τέσσερα ζευγάρια κρόταλα, σαν αυτά που έχει ο Μπρους Λι. Αυτά δεν τα θέλουμε να τα δούμε. Παιδιά, από το Δελασάλου καλεμένα όλα, πραγματικά. Ναι, ναι, και μετά, η πλάκα είναι ότι είδα ένα άρθρο που γράψαν στη Σερβία ότι η Χούλιγκαν, το Super 3, είχαν προκαλέσει τότε. Ναι. Όχι, συνέχισε, είχαν προκαλέσει τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα κτλ. Ήμουν εκεί και τα έβλεπα τα κουτιά και είχαν τέσσερα άτομα, είχαν κρόταλα. Δηλαδή, ρε φίλε, Bruce Lee, Jack Norris, όλοι μεγαλώσαμε, τα είδαμε. Η άσχημη πλευρά του βγάζει και την κραυγή ο Bruce Lee, κρόταλα. Πώς δεν είχε αστεράκια νύντα, πώς δεν είχε κανένα. Είναι η άσχημη πλευρά του ποδοσφαίρου, εντάξει, τι έκανε. Μακάρι, είναι λίγο μακριά ακόμα. Εγώ λέω ότι προτιμώ, δηλαδή πολλοί φίλοι του Άρη μου στείλαν, Παρτιζάν, ωραία κτλ. Παρτιζάν, ωραία κτλ. Κάνουμε να παίξουμε τα 94 χρόνια στην Ευρώπη. Να διατηρήσουμε και το αίτητο. Σωστό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα καφέκαστα από την Νορβηγία, όπου ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Προς ενημέρωσή σας, να ξέρετε. Εκεί είναι τώρα 10 η ώρα, δεν τώρα, ναι, 10 είναι. Αλλά εκεί είναι. Είναι μια ώρα πίσω είμαστε. Τώρα αρχίζει και νυχτώνει, έχει μια απίστευτη μουντήλα. Και απ' την άλλη, ρε παιδιά, στη Κοπεχάγη που ήμασταν, 4 η ώρα το πρωί άρχισε να ξημερώνει. Δηλαδή, το μάτι γαρίδα. Έχουν προβλήματα αυτοί εκεί πάνω. Κλείσε τα πατζούρια. Τι? Κλείσε τα στόρια. Κατέβασε κουρτίνες, κλείσε τα όλα και άστο. Δε, μπαίνει το φως πάλι, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και χαϊδεύει το πρόσωπό σου, μάλιστα. Ωραία. Έχουν θέματα αυτοί εδώ. Έχουν θέματα, αλήθεια δεν έχουν θέματα. Ωραία. Θα να φάμε ψωμάκι με κασεράκι και σαλαμάκι. Τίμια, ωραία. Λαϊκά. Να σε καλά, Χρήστο. Καμιά πρόσκληση δώσατε στο να πάει ο Πάπα. Δίνουμε. Εννοείται. Ρίζει καζί με Θεσσαλονίκη και στο θέατρο Βεργίνα. Δίνουμε. Χαμό θα γίνει. Είναι ωραία. Εκεί βλέπεις πολύ ωραία το παιχνίδι. Όπου είναι τσάμπα, Χρήστο, θα ωραία είναι. Όπου είναι τσάμπα. Σωστό και αυτό. Έτσι. Εδώ δεν είναι τσάμπα, είναι ωραία, αλλά δεν είναι τσάμπα. Δεν είναι σίγουρα τσάμπα. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέχασα κάτι τώρα. Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Όχι, ξέχασα. Κάτσε, ρε φίλε, πώς δεν ξέχασα. Το ρεύμα. Α, έχουμε και το ρεύμα, ναι. Ήθελα να μου κάνω το σχόλιο από πριν. Λοιπόν, το ρεύμα. Δεν θέλω να το πάω στην Ίντερκα, γιατί οι περισσότεροι μου είπαν πες ότι το πάω και τα λοιπά. Όλοι ξέρουμε τι γινόταν στο παρελθόν. Okay. Το θέμα είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Απλά να σημειώσω το εξής. Επειδή βλέπω διάφορα δημοσιεύματα από εφημερίδες που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, στην προηγούμενη κυβέρνηση κτλ. Οι οποίες ενώ μέχρι τις 7 Ιουλίου υπήρχε διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η τελευταία τετραετία που υπήρχε το χρέος ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας θυμήθηκαν για το χρέος αυτό. Καταρχήν το χρέος αυτό δεν είναι της ΠΑΕΑΡΙΣ. Είναι της παλιάς ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία είναι υπό εκαθάριση, και από τη στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο εκαθάρισης της εταιρείας, προφανώς η εταιρεία που βρίσκεται τώρα, της οποίας ηγείται ο Θεόδωρος Καρυπίδης, δεν έχει καμία υποχρέωση να το πληρώσει. Και φυσικά δεν έχει καμία υποχρέωση να το πληρώσει και δεν θα το πλήρωνε αν δεν μιλούσαμε για το γήπεδο. Αν δεν ήταν το γήπεδο δηλαδή, ήταν ένα οίκημα, θα πήγαινε ο νέος ιδιοκτήτης και θα έλεγε I'm sorry, ο προηγούμενος παιδιά τα έκανε αυτά τα οποία έκανε. Επειδή όμως υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση με την ΔΕΗ να μαζέψουμε έσοδα κτλ., έγινε αυτό το οποίο έγινε. Το να μπαίνουν όμως πρωτοσέλιδα σε σχέση με αυτό το θέμα, ενώ δεν υπήρχε καμία μα καμία αναφορά.
να λένε δακρύγρεστα, δακρύγρεστα, μπράβο, το είπα, κείμενα ότι ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει και μια ομάδα που κάνει πολλές και μεγάλες μεταγραφές δεν πληρώνει. Και την ίδια στιγμή να περνάει μια τροπολογία μετά την άλλη. Να γίνονται απίστευτα πράγματα σε σχέση με διάφορες καταστάσεις στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, από το μπάσκετ μέχρι το πινκ πονγκ. Αλλά πολιτική εφημερίδα που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει χτυπηματάκι για τον Άρη, είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι κάποιοι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Άρης βρήκε βέβαια την άκρη, πλήρωσε χρήματα και συνδέθηκε και πάλι το ρεύμα και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα πάμε και σε μια λύση οριστική η οποία θα γίνει γνωστή τις επόμενες ημέρες. Αλλά είναι υποκριτικό επί 4-4,5 χρόνια να μην λες τίποτα και μόλις αλλάζει η κατάσταση και μόνο για τον Άρη και όχι για άλλες ομάδες, δηλαδή παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ όπως ξέρει και ο Νίκος, στον Εναστέχνη χρωστούσαν χρήματα, κάναν ρύθμιση για 8 χρόνια νομίζω, ένα ποσό γύρω στις 350.000 ευρώ. Προφανώς και δεν απασχόλησε κανέναν από αυτούς που τώρα τους απασχολεί το θέμα του Άρη. Μην πάω στα παλαιότερα με νομαρχίες, Κλειστοπηλιάς κτλ. Είναι μια άλλη κουβέντα και μια άλλη συζήτηση και δεν θέλω και να προσανατολιστεί η κουβέντα από το γεγονός ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα για την ΠΑΕ Άρης, αλλά την υποεκαθάριση ΠΑΕ. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Και όπως νομικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη, υπάρχει για τη ΣΕΚΑΠ, νομικό πλαίσιο υπάρχει για τις εταιρείες του Μαρινάκη, νομικό πλαίσιο υπάρχει για τις εταιρείες του Μελισανίδη, νομικό πλαίσιο υπάρχει και τις εταιρείες που λειτουργούν όλοι οι επιχειρηματίες που ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε κανένα να δώσει 20 εκατομμύρια στο Μελισανίδη, στην ΑΕΚ, ενώ υπήρξαν 208 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χάθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Τότε όμως, καμία εφημερίδα που πρόσθεσε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε να κάνει πρωτοσέλιδο το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είναι γνωστές οι σχέσεις. Απλά υπάρχει κοινό που τσιμπάει από αυτά τα θέματα. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ. Να το τσιμπάμε εμείς για να μην πέφτει σε λούπες και υπάρχει μια ισοστρέφεια. Και φυσικά δεν είναι χρέος του Καρυπίδη, έτσι. Γιατί και αυτό γράφτηκε και ακούστηκε και το αναπαρήγαγα. Δεν έχει καμία σχέση ο Καρυπίδης με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία, Χρήστανθε. Ωραία, γιατί εδώ πέρα ο Κιός φωνάζει για την ώρα. Λοιπόν, ποιος φωνάζει για την ώρα. Λοιπόν, σε θυμώνει δηλαδή. Σε θυμώνει. Σε θυμώνει, ναι. Σε θυμώνει. Πάω να δω το καραβάκι που περνάει. Εντάξει. Πήγαινε και πέρα. Νομίζω καλά τα είπαμε. Σχεδόν μια ώρα πηγήσαμε. Καλά ήταν. Να μου προσέξει τον αδελφό μου. Στείλτε 30 νορβηγικές κορώνες. Ωραία. Πόσο είναι σε ευρώ? 4 ευρώ. Εντάξει, καλά. Οκ. Τίμια. Έγινε. Ωραία. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστανο Τσαλτίδη και τη σύνδεση με τον Μόλι τη Νορβηγία. Πάμε κατευθείαν στο break, γιατί ο Χρήστο είναι κέρδερο απ' έξω να στείλει το διάλειμμα. Άντερ, κεντρική, εσένα περιμένουμε τόση ώρα. Κεντρική. Βέβαια. Κεντρική. Εσύ είσαι ο κεντρικό παρουσιαστή, δε φίλε, εμεί εδώ βοηθοί είμαστε. Εγώ τι είμαι, Όλγα Τρέμι και εσύ ο Καμπουράκη που έκανε σχολείο στο δίπλα παράθυρο. Τι, ούτε καν ένα σχόλιο. Εσύ ο Γιάννη Πρετεντέρη. Το πουλί που περιμένει μέσα στην τάλα να βγει για μισό λεπτό. Αυτό είμαι. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Πήραμε εκτενέστατο ρεπορτάζ, θα λέγαμε, από τον συνάδελφο από τη Νορβηγία. Ναι. Αύριο τέτοια ώρα θα κάνουμε κουβέντα για το μεγάλο διπλό του Άρη. Σε κάποια φάση, βλέποντας το παιχνίδι έξω τώρα με αυτό που μου δείχνεις, άκουγα τους φίλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν το είναι τρελός ο Προεδρός. Είναι τρελός. Βλέπω αυνετισμένο. Η φωτογραφία είναι από σήμερα, λογικά. Σημερινή είναι. Σε καλή κατάσταση τον βλέπω. Έτσι και με άσπρο που καμισάκι που κόβει. Κατέβα να δούμε τις φωτογραφίες λίγο. Α, το κινητό, ρε. Δεν έχει άλλη. Πώς δεν έχει, πίξ γράφει. Η φωτογκάλε. Για να δείξει λίγο εδώ πέρα, λίγο να φτιαχτούμε τώρα. Και σερβιτορέος εδώ, δυνατός. Ναι. Το Γιουσουφάκι. Α, ήταν. Ναι, ωραία, τον πρόεδρο. Εξεσάλωσε τα χέρια κάτω στου φίλου του Ολυμπιακού. Φωτογραφίες. Εννοείται, selfie. Εδώ με Βαγγέλη. Εδώ. Ο γιος του Μιλτιάδης, τι, κάτι Νέα Υόρκη και βλέπω και τα. Ξεσάλλος ο πρόεδρος. Μάλιστα. Αγκαλιές εδώ. Μια πέρα, χαρά. Παιδιά. Υπέροχα. Υπέροχα. Αυνατισμένο πολύ τον βλέπω. Κομμένο βασικά τον βλέπω. Ίσως να φταίει και το λευκό που κάμισο, ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν. 0-1 ανοίξει ο Ολυμπιακός. Είπαμε το χαμένο πέναλτι που πασάξε χείρ στο τέλος. Έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση. Δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα έτσι όπως την είδαμε σήμερα. Άχι, τους ρίξε εδώ πέρα. Να πάει τώρα μέσα στο Καραϊσκάκης και να κερδίσει, ξέρω εγώ, 0-2. Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσουμε, αλλά δεν νομίζω να συγκεντρώνει πολλές
πιθανότητες. Αύριο είπαμε παίζει ο Άρης στις 8, παίζει στις 9.30 αν δεν κάνω λάθος ο Ατρόμητος με τη Λέγκια και παίζει και η ΑΕΚ με την... Ο Ατρόμητος με τη Λέγκια παίζει Κραϊόβα. Εδώ ή... Δεν ξέρω. Δεν θα σου πω... Στο στοίχημα! Να πούμε τελικά για τα προγραμματικά του Champions League. Ναι, όλα τα βασικά τα απόψινα. Κρασνοντάρ Πόρτο 0-1 με τον Σέρτζιο Ολιβέρα να βάζει γκολάρα. Δεν το είδα, τον γκολ. Λένε γκολάρα. Μπασαξεχήρ Ολυμπιακός 0-1 με 10 Μπασαξεχήρ τελείωσε το μάτς μάλιστα. Βασιλεία Λίντσερ 1-2. Βασιλεία, πω για γέλια. Κλου Σέλτικ 1-1. Μάριμπορ Ρόζεμπορκ 1-3. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Ντάνταλκ 1-0. Μάτς που ενδιαφέρει τον Πάουκ σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον Άγιαξ και συνεχίσει. Καθώς είναι, είναι το ζευγάρι. Στο Europa League στα playoff. Ναι. Ο Ολυμπιακός γιατί να πάρει φίλο απευθεία στου ομίλου και συνεχίζει. Έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό από φέτος. Επειδή είναι στου μη πρωταθλητές. Κάτι τέτοιο, ναι. Δεν το ξέρω, σπίτι. Αλήθεια, εγώ το πήρα χαμπάρι μετά την πρόκληση του Ολυμπιακού επί της Βικτόρια Πλιτζέν. Δεν το ξέρα. Αλλά είναι είδος στους ομίλους του Europa League. Ό,τι και να κάνει. Η άλωση της πόλης. Εντάξει, ρε παιδιά, 0-1. Και περίεργο από αυτό το site. Πήγαμε να παίξουμε μέσα στην πόλη. Είχε 50.000 Τούρκους. Θα μας τρώγαν ζωντανούς. Πήγαν αυτοί να παίξουν στην Μπασάκ σε Χίρ και ήταν το γήπεδο μέσα. Εντάξει, Ρενικό, και εσύ πρόπεζε και σπάσει στο χωριό συνέτσερε ότι και αποκλείστηκε δηλαδή. Παρακαλώ, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Σε παρακαλώ. Απάνταρε. Πήγαμε στου Σουκρού Σαράτσοκλου και είχε 5.000 ευρώ. Απάνταρε. Πετούσαν σημαίε, πετούσαν. Τι τρελέ στο πανηγύρι γενικά. Πήγε συνέστερε και αποκλείστηκε από το χωριό. Μπασάκ σε Χίρ. Από το χωριό. Του περσινού πώ λέγανε που κοροϊδεύα την ΑΕΚ. Που πέρασε. Μολβίντι. Την Μολβίντι. Πήγε στην Μολβίντι, ρε φίλε, να πούμε. Στην Μολβίντι, ρε φίλε, ναι. Στην Μολβίντι. Όταν εσύ είχε παρατήσει τα πάντα στην Ευρώπη, γιατί σένεζε μόνο το πρωτάθλημα και έχασε. Δεν κατάλαβα. Ωραία, άρα τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Στημένη κλήρωση, η κληροτίδα το βγάλε. Και το είπα και σωστά. Αυτό σου λέω. Για την κληροτίδα λέω κι εγώ. Το θέμα μου είναι ότι έβγαλε τον Άγιαξ και δεν έβγαλε την Μπασάκ σε Χίρ. Κάποια στιγμή θα στα γυρίσει αυτά. Αυτό που μα σου είπα, ρε φίλε. Όχι τώρα. Ο δρόμο μου είναι αυτό. Πιο μετά, πιο μετά. Να κουβαλάω αυτό το σταυρό. Για να πετύχω του μεγάλου στόχου θα πρέπει να. Να κάνω πολύ σπουδαία πράγματα. Για να πάρω πρωτάθλημα, έπρεπε να το πάρω αίτητος μετά από 35 χρόνια. Πιο μετά. Για πιο να μπω στου ομίλοι του Euro, του Champions League, θα πρέπει να περάσω μαδάρες. Θα περάσω τον Άγιαξ. Τους ομίλοι θα ήθελα. Θα περάσω τον Άγιαξ, σε παρακαλώ τώρα. Θα πάω μέσα στην Άμστερνταμ Μαρίνα. Θα είναι ένα από τα βράδια του Πασχαλάκη που βγάζει και τα out. Εντάξει. Θα πηγαίνει η μπάλα ξυστά από το δοκάρι έξω. Κάτι τέτοια. Ωραία. Και θα κερδίσω 1-2 και θα περάσω. Μάλιστα. Ένα γκολ θα βάλω. Άμα βάλω και δεύτερο, πέρασα. Το λέω σήμερα εδώ. Εδώ σήμερα πάνε παίξτε το 1-2. Πάνε παίξτε το. 1-2. Τσουμπάκου, πώς τον είδες. Καλώς. Αν κάνει χρονιά, φέτος με 15-20 γκολ, βλέπω του χρόνου το καλοκαίρι να έχετε να γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ όσον αφορά χρήματα. Έτσι νομίζω. Θα φύγει αυτός τώρα, δηλαδή. Πιθανό, ναι, τώρα δεν νομίζω. Αλλά αν κάνει χρονιά με 15-20 γκολ. Ανάλογα και την ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα έρθει γιατί έχει ένα πακέτο τέτοιο. Δηλαδή προέρχεται από την Arsenal, είναι Άγγλος, καλό όνομα και στο νησί. Που ξέρει, στο νησί όταν κάνουν μεταγραφές, στο νησί όταν ο άλλος έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο, ο τελευταίος, ξέρω εγώ, καμιά 50-60 εκατομμύρια λίρες, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολλά χρήματα. Έτσι. Ναι. Μακάρι να είναι καλό το παιδί. Χθες ήταν πολύ καλός. Πραγματικά. Δεν ήταν μόνο τον γκολ. Ήταν η όλη εμφάνιση. Και γενικά είναι ένας. Πόσο χρόνο είναι ο Τσούπα, 23. Τάλαρα κι αυτός. Απλά μην φύγει τώρα γιατί μετά θα πρέπει να έχει πάλι για φόρτο. Δεν νομίζω τώρα. Ένα Αύγουστο. Το Γενάρη ξέρει αυτό. Τάλαρα. Κάτι είχε γραφτεί για το West Ham σε κάποια. Τάλαρα. Χαμία στον πειρα. Αυτέ πάντα την μπέρδευα. West Ham νομίζω. Ο Ενρίκε πόσο πουλήθηκε. 600.000 λένε. Α, εντάξει, πες κάτι. Τι εντάξει, αν ισχύει το ποσό είναι. Ούτε αυτό το συμπαθείς. Όχι, ρε φίλε, ξεστή. Κύπελο έδωσε. Μια χαρά είναι το παιδί. Εντάξει. Αλλά δεν έχει χώρο. Με τρελαίνουν αυτοί οι οποίοι κολλάει το μυαλό τους με κάποιους παίκτες. Δηλαδή λέει, μα θα μπορούσε να έχει τον Ενρίκε. Γιατί δεν βάζει τον Ενρίκε. Ρε παιδιά, ο Ενρίκε είχε έρθει με προπονητή Ιβίτς. Δεν θυμάμαι. Με προπονητή Ιβίτς πρέπει να έχει έρθει. Τέλος πάντων. Ο Ενρίκε λοιπόν έχει παίξει ιδανικός στην Αστάνα, έχει παίξει ιδανικός στην Κάραμπαχ, έτσι. Και τώρα ήταν να παίξει ιδανικός σε μια άλλη τουρκική, τελικά ήρθε, έγινε δουλειά με τον Καϊσέρι και πάει εκεί, ως μεταγραφή. Περάσαν από τον πάγκο με τον Ενρίκε, σε αυτόν, τρεις προπονητές ή τέσσερις. Κανένας τον έβαζε να παίζει. Δηλαδή, εσύ που τον βλέπεις, γιατί δεν βάζει τον Ενρίκε, αυτό με τρελαίνει. Γιατί δεν βάζει τον Νουάρντα. Άκουσε με λίγο.
υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι για δεκαδάτη. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι άρχοντα τον πάγκο. Ωραία. Θα σου θέσω ένα παράδειγμα, πρόσεξε. Πολύ ωραία. Περίμενε. Θα σου θέσω ένα παράδειγμα, δεν σου λέω ότι. Πρόσεξε με. Κάπου, από ένα σημείο και μετά όλοι κάνουν τον κύκλο του. Ο Ενρίκε πόσο χρόνο είναι στον πάγκο. Δεν θυμάμαι, τρία νομίζω. Τρία, οκ. Okay. Και με έναν ένα δανεισμό διακοπή που είχε κάνει, νομίζω. Δύο δανεισμού, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, κάποιοι παίχτες, ρε παιδί μου, όπως είναι ο Μαρτίνος ο Νάρας, μην έρχεται τον Παγκδί να παίζει βασικούς. Απλά τώρα περίμενε, στα εξτρέμ εσύ ποιους έχεις το Λιμιό. Το Λιμιό, το Ζαμπά, το Μπίσεσβαρ, το Στόχ. Επήγεσαι το Στόχ. Το Λάμπρου. Δεν χωράει. Ο Λάμπρου αφού δεν υπολογίζει, δεν λένε. Τι δεν υπολογίζει, ρε φίλε. Δεν ξεκίνησε καλά. Μπορεί να φύγει δανεικός. Μπορεί και να μην φύγει δανεικός. Προχωράμε. Ωραία. Και πόσο χρόνο είναι ο Ενρίκε? Είναι μεγάλος. Δεν ξέρω πόσο, 27-28. Α, δεν είναι 30. Ναι, δεν νομίζω. Μάλιστα, τέλος πάντων. Ωραία. Στο καλό να πάει. Γιατί δεν παίζει? Δηλαδή περάσαν 3-4 προπονητές, δεν το βάλαν ποτέ. Να σου δώσω την απάντηση. Ναι. Που δεν θα ακουστεί βέβαια, αλλά θα το δεις εσύ. Όχι, ρε φίλε, δεν έχει. Εγώ πιστεύω ότι είναι και το μυαλό του. Όχι, φίλε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Εμένα μου έχει βγάλει μια εμπιστοσύνη ότι θα πάει μέσα στην Άμστερνταμ Αρένα με αυτόν τον Άγιαξ και θα παίξει μπάλα για να τον κερδίσει. Ωραία. Το επίπεδο του ΠΑΟΚ έχει ξεπεράσει το επίπεδο του Ενρίκε. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ενρίκε έχει κάποια στοιχεία, τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Το επίπεδο της ομάδας τον ξεπέρασε. Δεν ξεχνάω φυσικά ότι χάρισε ένα κύπελο. Με μια πολύ δύσκολη φάση για τον επόπτη. Στο τελικό του Βόλου. Έτσι. Μια οριακή φάση. Σε κεφαλιά offside. Προφανώς έχει κάποια καλά στοιχεία ο άνθρωπος. Έτσι. Και είναι. Μπορεί να τα δείξει. Τουρκία. Μπορεί, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβαδίσει το επίπεδο του πλέον με το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό. Και αν ο ΠΑΟΚ όντως το ποσό που ακούγεται ισχύει, δηλαδή θα βάλει στα ταμεία του και κανένα 600, και νομίζω και ο ΠΑΟΚ αγορά τον είχε κάνει από τη ΡΕΝ. Δεν θυμάμαι λίγο τα χρόνια, δεν θυμάμαι. Τώρα έχουμε Ιανουάριο του 17, νομίζω που τον πήρε. Τον Ενρίκε έπαιξε εκείνο το εξάμηνο, μετά πήγε στην Κάραμπαχ ένα χρόνο, γύρισε από την Κάραμπαχ, πήγε στην Αστάνα και πέρσι επέστρεψε ο δανεικός. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να είναι η ναι, πορεία του. Έτσι. Του Ενρίκε. Ιανουάριο του 18, λοιπόν, όχι του 17, ναι. Τώρα, άμα ήταν ο Λουτσέσκου και έφυγε ο Ενρίκε, θα έλεγε The group, the mentality, the. Λοιπόν, είχε μια. Αυτός κέρδισε τον Τζάβι. Νομίζω, ναι. Τέσσερα γκολ στον Ρίξ. Εδώ ράσβαν. Και ο Τζάβι κλωτσούσε μπουκάλια, ποτήρια. Σε αυτή την ταινία που έκανε ο Πάο και το πρωτάθλημα που ήταν πολύ ωραία. Δεν την έχω δει. Που βγήκε προχθές στον αέρα. Έχει, ρε παιδί μου, διάφορες στιγμές τώρα μέσα από όλη τη χρονιά. Σε κάποια φάση είναι. Λουτσέσκου, mentality. Ναι, όχι, είναι μετά το τέλος του αγώνα, το τελικό στο ΆΚΑ. Ναι. Που έχει βάλει τον γκολ Ακπομ και προχωράνε στα αποβιτήρια ο Ακπομ με τον Λουτσέσκου αγκαλιά. Ναι. Και του λέει ο Λουτσέσκου, του λέει. Έλα, είναι και κάποια πράγματα. Του λέει, πες την αλήθεια τώρα. Στην αρχή δεν πίστευε ότι είμαι λίγο μαλάκας. Λέει ο Ακπομ, ναι, αλλά τώρα σε αγαπάω πολύ. Ωραίος ο Ρασβάν, παντελονάτος, μεθαλιώτικα. Είχε και ένα άλλο σκηνικό. Ναι. Ένα άλλο σκηνικό. Αυτά ξέρεις μέσα τώρα στις ομάδες, είναι καθημερινότητα, ρε παιδί μου, αλλά όταν βγαίνουν προς τα έξω είναι ακόμη πιο ωραία. Σε κάποια φάση μέσα σεζόν πέρσι, ο Λουτσέσκου σε μια σειρά προπονήσεων, τώρα σε εκείνη την προπόνηση δεν ξέρω, τα έχει βάλει, έχει την ομάδα μαζεμένη και τα βάζει με τον Μπίσεσβαρ, το Μάτος και το Κρέσπο. Ναι. Και λέει, ρε παιδί μου, το επίπεδο ναι. είναι χαμηλότερο, ότι πρέπει ναι. να σοβαρευτούμε, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Κουλουπού, κουλουπού. Και πάει την επομένη ο Κρέσπο με δύο γάντια του box μπροστά σε όλους και θα δίνει στο Λουτσέσκο. Του λέει για να μου δίνει μπουνιέ. Και λέει, και λέει, ξέρω στην ομάδα, tell me, what can I do with this μαλάκα. Αυτά είναι δείγματα ωραίου κλίματος σε μια ομάδα. Ναι, okay. Αυτά είναι ωραία σημάδια. Μπράβο. Κατάλαβες. Και πολύ μεγάλο ρόλο. Έπαιξε, νομίζω, σε ό,τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ, πέρα από όλα τα άλλα, okay, έπαιξε και αυτό. Ότι υπήρχε δηλαδή ένα καλό group. Και όντως, που μπορεί πολύ, και εμείς πολλές φορές μέσα σε ζώνη να κορυδεύαμε αυτό το mentality, το the group κτλ. Αλλά όντως με τον Λουτσέσκο νομίζω ότι είσαι σε μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό τον βλέπατε πολλές φορές να μην θέλει να φύγει ένας ποδοσφαιριστής. Μη μου φύγει ένας και χαλάσω αυτό που έχω. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Για τον Τζάλμα έχει ξενερώσει. Αυτό δεν γίνεται να το αποφύγει όμως. Δεν γίνεται, όχι. Είναι κομμάτι του. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Ρασβάν, τέσσερα χαρακτήρα το και χρόνο. Σκέψου πώ αντέδρασε ο Πάκο όταν του έφυγε ο παίκτη που σχεδόν στηριζόταν πάνω του μέσα σε ζώνη. Και λέω για τον Πρίγιοβιτ. Τέλο πάντων, οκ. Okay. Κάτι άλλο ήθελα να πω πριν. Κάτι. Τι ήθελα να αναφέρω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και για τον Λουτσέσκο. Τέλο πάντων, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Και τι άλλο έχουμε, Νίκο. Πρέπει να γίνει μια εξήλωση ο Ηρακλής.
Αλλά τώρα δεν μπορώ να τη μεταφέρω γιατί δεν την έχω τσεκαρισμένη. Γενικά σήμερα είναι λίγο, αν όχι τελική ημερομηνία από τελικές προθεσμίες για να δηλώσουν συμμετοχή ομάδες στη Football League. Ναι. Κάτι με την Τρίκυλια. Ναι, ναι. Απλά θα πρέπει να το τσεκάρουμε και να το αναφέρουμε. Λέγεται πάντως ότι ο Ηρακλής θα κατέβει τέλος πάντων στη Football League. Έχοντας εξασφαλίσει το αφημί της Τρίκυλας. Τέλος πάντων, okay, θα το δούμε. Ναι, όχι, το βλέπω να παίζει και σε. Πάμε σε λεπτάκι. Σε του Ηρακλή. Όχι, κάτσε λίγο. Περίμενε, φίλε, μεταφέρουμε τι γίνεται. Πάντω, ο Ρεπάκη ήταν 11.30 το βράδυ, φίλε. Έλα, εντάξει. Okay. Ορίστε. Ποια? Βέβαια, φυσικά εδώ. Τον Νίκο, γι' αυτό τον έχουμε εδώ πέρα. Ντάρλιγκτον, ρε. Ντάρλιγκτον, παίζει φιλικό, ρε, φίλε. Εδώ ο λαό περιμένει. Ποια Ντάρλιγκτον, ρε. Φιλάει, περίμενε. Ισλανδία, φιλικά. Ντάρλιγκτον. Περίμενε, αλκοολικό, εδώ, σαν ροκέ, σαν ροκέ. Φίλε, φιλικό Ντάρλιγκτον δεν έχει. Ό,τι φιλικά έχει, πες τα όλα τα φιλικά, φιλά. Τώρα, εδώ στο λαό. Εδώ να μάθει, φίλε, τι γίνεται. Εδώ, υπάρχει κόσμο που παίζει στοίχημα. Είναι στοίχημα μέσα στο live και περιμένει εκεί. Είναι έτσι. Λοιπόν, Stammersfort. Ωραία. Όχι. Stammersdorf. Μπίσαπερκ. Έλα, γόρι μου, ναι, πες τα. Βάλε Δευτέρα. Γέκλανο. Ορίστε. Χέρκουλες 0-0. Ναι. Deportivo Jerez, San Fernando 1-2. Alcorcorn, Real Madrid B 0-2. Infesta, Salgueiros 0-3. San Roque, Huelva 2-2. Betis Las Palmas 1-0. Ifef, Felgueiras 1-0. Ό,τι να είναι. Και τελικά την Darlington δεν την βρήκαμε. Πού ήθελε ο κόσμο. Darlington, φίλε, εκτός αν είναι, περίμενε στα όλα τα μας νωρίτερα. Περίμενε, φιλικά. Champions League. Προκριματικά. Α, είχαμε και άλλα προκριματικά πριν. Μάλιστα. Τέλο πάντων, δεν μα έφερε αυτό. Είχε άλλα 2-3 μάστε. Φιλικά συλλόγων. Πώς την είπαμε, Darlington. Darlington. Τιτάν, Σαν Πάμπλο Μουνισιπάλ 2-2. Όχι, μην τα πει τώρα. Αϊζαούλ, Electric Vancouver. Φιλικά δεν ήθελε. 100 φιλικά έχει. Φιλικά δεν ήθελε. Πάρτα τώρα. Πάρτα. Λοιπόν, Αϊζαούλ, Electric Vancouver 0-0. Γκόριτσα. Σε σβέστε. Αυτό πρέπει να κοπεί αύριο. Από ποιον κάνει στο production, αύριο πρέπει να κοπεί. 1-0. Εϊβίσα Βιγιαρεάλ Μπε 2-2. Λάτσιο Αλ Σαμπάπ 5-1. Μπίστριτα Μπάι Αμάρε 3-2. Γόνδομαρ Σάο Μαρτίνιο 3-1. Μπέιραμάρ Ανάντια 4-3. Ερζουρούμ Καρακοπρού 2-1. Νομίζω είναι Καρακόπρου. Καρακοπρού την τονίζει εδώ πέρα. Όσναμπρικ Ρέντεν 2-1. Πικέρνο Αφραγκολέσε 6-2. Βέρια Ελπί Σκουτάρεο Πάο Κάντερ 20-0-1. Έπεσε φιλικό. Δόξα Κατοκοπιά Αέλεμε Σου 3-0. Πω που του καταστρέψαμε αυτού. Φολόνικα Γκαβοράνο Σαν Ντονάτο 2-0. Κόφτονε, ρε, κόφτονε. Πάμε διάλειμμα. Μπολουσπορ Αντάνασπορ 1-1. Ο Μιλάντινατ Ούσκοκ Κλί 2-1. Τζιάννα Ερμίνιο, Σκαντζοροσκιάτε 0-2. Έσιγγεν, Κίκερ Στουτγκάρδης αναβλήθηκε. Πάο Ρούφο Στήρας 2-5. Πας Γιάννα Ελ Άρισα 0-1. Πέλιστερ Μπελάσικα 3-1. Φεραλπισάλο, Τσιλιβέργε Ματζάνο 2-0. Αλάνια Σπορ Μπρέσια 2-0. Μανώλη Σιώπης βασικός. Αστέρας Τρίπολης Παναχαϊκή 1-1. Μπενεβέντο Καστροβιλάρη 6-0. Όστια Μάρε Άστρια 3-0. Παραλίμνη Ανόρθωση 0-1. Σούσι Τσαράντ 1-0. Πάμε break. Ναι, ρε φίλε. Άντε, δηλαδή, εντάξει. Να σωθούμε. Τι? Να σωθούμε. Τι δεν έχει. Λίμπερο 107,4 επιστρέφουμε. Πάνω στο σκάσιμο. Για το τελευταίο στο σκάσιμο πάνω. Ανοίξουμε και ένα live τώρα έτσι, στα τελειώματα τη εκπομπή. Έχω βρει χθες αυτό το θέμα και το κρατούσα να το διαβάσουμε σήμερα. Είμαι λίγο ενήμερος, αλλά βοήθαμε λίγο. Vesper. Φρέσκαρε τη μνήμη μου. Vesper. Το ναι. Διαβάζω χθες, μου πετυχαίνει στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, ναι, ναι. Στο πρώτο ψέμα δηλαδή. Στο πρώτο ψέμα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, λέει, μπορεί να κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή είναι φρέσκια εφαρμογή. Ναι, ναι.
Αλλά έχει καταφέρει αυτό το νέο app γνωριμιών, έχει καταφέρει, λέει, να γίνει το viral app του φετινού καλοκαιριού. Το Vesperlay, στο Vesperlay οι γνωριμίες γίνονται γρήγορα. Κάθε βράδυ και το πρωί μένουν μόνο οι πιο σημαντικές. Είναι το πρώτο ελληνικό app που λειτουργεί από τη Δύση έως την Ανατολή κάθε μέρα και στόχος του είναι να φέρει τους ανθρώπους κοντά, βοηθώντας να κάνουν το πρώτο βήμα για μια νέα γνωριμία. Πολύ ωραία. Στο Vesperlay δημιουργήσε. Κάπου εγώ αυτόν τον τύπο που το βρήκε, κάπου τον είδα. Τώρα κάτι διάβαζα και εγώ πριν κάποιες μέρες, τον είδα σε κανένα κανάλι να μιλά. Δεν θυμάμαι. Τέλος. Αλλά κάτι μου λέει το σκηνικό. Ναι. Στο Vesperlay. Σαν το Instagram είναι το. Δημιουργείς το προφίλ σου, ανεβάζεις stories, λέει, μιλάς όλο το βράδυ και κάνει. Δηλαδή όλο το βράδυ θα κοιμηθούμε. Τέλος πάντων. Και κάνεις νέες παρέες και γίνεσαι δημοφιλής όσο περισσότερο το χρησιμοποιείς, λέει. Σε κάθε ανατολή του ηλίου όμως. Δηλαδή, το κάνουμε τώρα. Μόλις. Εδώ πέρα, παιδιά. Ποια ήταν εκείνη η εκπομπή που τα έκανε, η αυτοψία. Όχι αυτοψία, του Σρόιτερ, άλλη τέτοια. Εκείνη το Ευαγγελάτο, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Για πες. Σε κάθε ανατολή του ηλίου όμως, δηλαδή μόλις βγαίνει παιδιά ο ήλιος το πρωί και σκάει το φως του ήλιου και χαϊδεύει το πρόσωπό σας. Κλείνει η εφαρμογή, τι γίνεται. Όλα εξαφανίζονται, λέει. Ό,τι είπες, ό,τι έκανες, delete. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε. Αυτό εδώ. Το μόνο που μπορείς να κρατήσεις είναι οι 5 πιο αγαπημένες σου γνωριμίες. Μπορώ να τις μιλάω το πρωί τις γνωριμίες. Αυτό δεν το διευκρινίζει. Λέει, Vesper σημαίνει εσπερινός, λατινικά. Άντε. Και το όνομα της εφαρμογής δεν είναι τυχαίο, αφού εξηγεί πολλά για τη λειτουργία της. Λέει: πιο συγκεκριμένα, εφαρμογή ξεκινάει τη λειτουργία της με τη δύση του ηλίου και σταματά με την ανατολή. Στις ώρες αυτές οι χρήστες, λέει, μπορούν να κάνουν matches, likes και φυσικά chatting με νέα άτομα, πάντα με ασφάλεια, λέει. Όταν ξημερώσει όμως, λέει, μπορούν να κρατήσουν μόνο μέχρι 5 matches τα οποία έχουν κάνει. Ναι. Λοιπόν, από όσα έχουν κάνει. Λέει: αυτά που κρίνουν εκείνοι, λέει, σημαντικά για αυτούς. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες των χρηστών με την ανατολή. Μόνο βράδυ, μίλα μόνο βράδυ. Μίλα μόνο βάλε λάδι και έλα βράδυ. Λοιπόν, κάτι ακόμα λέει που κάνει το Vesper να ξεχωρίζει τα υπόλοιπα dating apps είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να ανεβάζει πέρα από τα φωτογραφίες. Σταμάτα. Και story. Τι? Νίκος Χιζοδήμος στο μαγαζί της Android. Ναι. Σχετικά καλή εφαρμογή. Μακάρι να βρω γκόμενο. Τρομερά πράγματα. Μπορεί να τρολάρει. Χρειάζομαι βοήθεια. Βάζω τη φώτο μου και μου βγάζει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι πρέπει να προσπαθήσω αργότερα. Έχει άλλα. Προβολή όταν αξιολογήσουμε. Περίμενε. Μέχρι να βρει. Πώς στέλνεις μήνυμα. Τι κάνει ρε παιδιά αυτό το app, πώς λειτουργεί. Κολλάει πολύ. Κάτι πιασάρι το θέλει. Λέει εδώ η φίλη Γιώτα. Ναι. Μου λέει μονίμως sorry something went wrong. Απάντηση τη Vesper από κάτω. Ναι. Ενεργοποίησε το GPS συσκευή σου και με βέβαιο πως είχε να δει. Λοιπόν. Τα λένε. Σύμφωνα λέει με. Α, περίμενε, να του. Πολύ σημαντικό. Μόλις μέσα ένα μήνα λέει το Vesper κατέβασε κινητά του συνολικά πάνω από 50.000 άτομα σε Android και iOS. Σύμφωνα με έρευνες, η οπτική μας γύρω από τα social dating αλλάζει δραστικά. Πιο συγκεκριμένα σε παγκόσμιο επίπεδο, λέει, το να γνωρίζεις, λέει, άτομα από dating apps πάβει να είναι ταμπού και θεωρείται η επιλογή των μοναχικών. Το online dating έχει μπει σχεδόν δυναμικά στις προτιμήσεις εκείνων που ψάχνουν ένα σύντροφο και τον Ιανουάριο του 19. Ναι, ο κόσμος δουλεύει πάρα πολύ. Το 47% των Αμερικανών. Υπάρχει κόσμος που παντρεύεται από την Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα, όλο ένα και περισσότερο τα dating apps μπαίνουν πιο πολύ στην καθημερινότητά μας, λέει, καθώς 7 στους 10 ερωτηθέντες παραδέχονται ότι θα ήταν πρόθυμοι να τα χρησιμοποιήσουν για την έβρεση νέων φίλων, ενώ μία σεξ σχέσης ξεκινά πλέον online. Μία σε, λίγο λέει το μία σε 6, παραπάνω είναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Τίντερ δουλεύει πολύ χωσμάκης και υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνεται δουλίτσα. Τίντερ, μια φορά θυμάμαι ήμουν στο σπίτι ενός κολλητού μου και το συζητάμε και λέμε θα το κατεβάσουμε το χαβαλέ. Και μπαίνουμε μέσα και κάτι μπορεί. Και το σβήσαμε. Πενιώστε για ωραίοι. Τι? Ρωτάω εγώ. Με, όχι, πενιώστε ρε παιδί μου, δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι και ο αλεντελόν ρεμοσκοπήτη, αλλά οκ. Στην Περαία ήσασταν. Στην Περαία, ναι. Ένα είδες. Τι να βγάλει για αυτό το Tinder. Δεν τι είμαστε. Να βγάλει, αφού λειτουργεί με το GPS. Δεν... Τι όχι, να βγάλει στην Περαία. Στην Περαία, φίλε, μην υποτιμάς τα κορίτσια της Περαίας. Τα κορίτσια της Περαίας είναι πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά δεν πιάνει μόνο την Περαία, Νίκο, πιάνει και Θεσσαλονίκη. Πιάνει και Πλαγιάρη. Μπορεί να πιάνει και Πλαγιάρη και Τρίλοφο. Ναι. Εντάξει. Και Επανομούδα. Ναι. Και Καρδία. Έχει πραγματάκι. Τέλος πάντων. Απλά λίγο με έχει μπερδέψει αυτό τη νύχτα. Ναι. Επίσης, δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Πες ότι ρε παιδί μου έχει ξεκινήσει το πυρι-πυρι, έχει κατεβάσει την πυρι-πυρι το βράδυ. Ωραία. Πες ότι δουλειά γίνεται αργά, ρε παιδί μου. 5 υπάρχει κόσμος ο οποίος λειτουργεί όντως μετά τις 12.00. Σταμάζει με ρελίς. Έτσι. Νάτος. Και είσαι στο πίτσι-πίτσι. Προχωράει το θέμα, πάει καλά. Ωραία, ναι, από εδώ στείλε, ναι. 5 ώρα το πρωί. Ναι, 5 ώρα, κρακ. Έχει αυτό. Πηγαίνει προφανώς. 7 ξημερώνει. Ρε φίλε, αυτό προφανώς πηγαίνει ανάλογα με την κάθε μέρα που λέει Ανατολή, Ήλιου, Δύση, Ηλίου και τέτοια. Με το πρόγραμμα. Και άμα αύριο. 5 και 21 σε πετάει έξω, τι κάνεις. Εγώ σου λέω το άλλο. Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω το άλλο. Άμα δουλεύεις πρωί. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα να δουλεύεις πρωί, αφού πρωί δεν γίνεται δουλειά. Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ άμα πιάσω τον πυρμπύρι με τις 5 το βράδυ, το πρωί πώς θα πάω στη δουλειά μετά. Αυτό σου λέω, έχει κάποια κενά λίγο η εφαρμογή. Ναι.
που λίγο με προβληματίζουν. Δεν μπορεί να κάθεσαι μέχρι τις 5 το πρωί τώρα και να μιλάς. Και γιατί δηλαδή δεδομένα το βράδυ, αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, και γιατί όχι μόνο το πρωί και καθόλου το βράδυ. Το βράδυ, συνάδελφοι, είναι πιο αμαρτωλό. Κατάλαβε. Το βράδυ. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Η νύχτα θέλει έρωτα. Εδώ τα παιδιά και στο marketing αυτή η startup, τώρα εγώ θα κάνω μία πρόταση. Ναι. Έχει και τρέιλερ. Οι περισσότεροι. Θα το πατήσω. Ή μάλλον θα σε ρωτήσω αλλιώ. Εσύ το κινητό σου το χρησιμοποιεί περισσότερο το πρωί ή το βράδυ. Και θα μου πει το βράδυ, κοιμάμαι. Σου λέω για τις ώρες το βράδυ που είσαι ενεργός. Περισσότερο το βράδυ πρέπει να το δουλεύω, ναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Κάποιες φορές. Εγώ πιστεύω το πρωί. Και περισσότερο το πρωί το χρησιμοποιούμε περισσότερο. Πρωί αρκετά, ναι, σίγουρα. Yes, δεν είναι. Δηλαδή, ναι. Γιατί να μην μπορώ να στείλω μόνο πρωί. Γιατί ρε φίλε το βράδυ περισσότερο δουλεύω, ας πούμε, το πρωί. Ναι, εγώ ας πούμε το πρωί δουλεύω, αλλά και πάλι το κινητό το έχω στα χέρια μου. Αυτό σου λέω. Άλλωστε ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ το κινητό το έχω πάντα στα χέρια μου, αλλά οκ. Okay. Ναι. Ναι. Το βράδυ όμως, Ρενίκο, είναι με τη λογική ότι δεν δουλεύει ο κόσμος, είναι πιο χαλαροί, είναι στα σπίτια τους, δεν έχουν πέσει, ρε παιδί μου, και μπορείς να μιλήσεις και πιο εύκολα και πιο γρήγορα να απαντάς. Όχι να στέλνεις στην άλλη, να πούμε. Κάτσε μισό, ναι, τρέχω και, κάτι, ναι, και να σου στείλει δύο ώρες μετά, άστο κοπελιά, βρήκα άλλη. Ναι. Αυτό. Βρήκα άλλο μάτς. Βρήκα άλλο μάτς στο Vesper. Πάρε μου κλείστο γιατί αυτό το Vesper. Ναι. Εντάξει, τι να πω, ρε φίλε. Αυτό. Μάλιστα. Παιδιά, βλέπετε ότι γενικότερα οι εποχές μας προχωρούν, αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, για να κάνεις δουλειά, δεν χρειάζεται να είσαι όλο το βράδυ στο πίτσι πίτσι, ρε παιδί μου, και πλήρωση έχει κάνει κεράνη. Αυτό εμένα, ας πούμε, μου δείχνει δημιουργικότητα, ρε φίλε. Ό,τι και να είναι, είναι κάτι πρωτότυπο. Κάτι πιασάρικο. Δεν έχω καταλάβει τη λογική του το μόνο τη νύχτα. Θα μου πει είναι κάτι καινούριο, γι' αυτό κερδίζει κιόλα, γι' αυτό παίρνει και εφαρμογές. Το Tinder δεν είναι όπως ήταν στην αρχή. Όχι, είναι πολύ εξελιγμένο πλέον. Εννοώ, ρε παιδί μου, είναι η ίδια ανταπόκριση από τον κόσμο ή έχει μειωθεί? Εγώ πιστεύω ότι έχει μειωθεί. Παντρεύεται το σουλέπτο Tinder πλέον. Καλά, έχουμε εδώ πέρα έναν πρώην στέλεχο του σταθμού που έχει παντρευτεί μέσω Tinder. Οκ, εντάξει. Ναι, αλήθεια. Σήμερα μια γνωστή μου παντρεύτηκε μέσω Tinder. Μέσω Tinder. Πρόσφατα, ναι. Τι λέει. Γνώρισε τον τύπο. Κοίτα να σου πω κάτι πλέον. Κάποτε λέγαμε, ας πούμε, καλά τώρα με μηνύματα κτλ. Πλέον όμως είναι αυτό που λέω, ότι δεν είναι ταμπού αυτό το online flirting dating φάση, ας πούμε. Καλά τώρα πλάκα κάνουμε, δηλαδή συγγνώμη, όσοι χρησιμοποιούν τα social media. Οκ, okay. Συζητάμε πολλές φορές για δουλειά. Κάνουμε καφέ με τους φίλους. Δεν πέφτει καμία. 9 στις 10 φορές δηλαδή δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, κανένα. Δηλαδή τι, αυτή είναι. Πώς την είδες, τάδε, ναι. Πού βλέπεις. Αυτό είναι. Πέφτει καλαϊκά. Πέφτει καβλάντα. Ναι, τι συζητάμε. Τελειώσαμε. Τώρα. Ναι, τα σκέτα. Αυτό είναι. Τι συζητάμε τώρα. Έτσι. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Κάτι γνωστοί μας. Ναι. Λοιπόν. Ένα από τα ωραία ενδιαφέροντα θέματα που είναι ακτές αθλητικής επικαιρότητας. Αυτό τώρα έχει λίγο κρίση ταυτότητα στο το Vesper. Γιατί? Το παιδί μου το Tinder έγινε για ένα λόγο. Ναι. Για να. Ναι. Γίνει δουλίτσα. Ναι. Ωραία. Ούτε να γνωριστούμε, να πάμε να για ένα καφέ. Για να μπεις. Ακριβώς. Το Tinder είναι αυτή η δουλειά του. Δηλαδή, ναι, είμαι σπίτι, έλα. Αυτό είναι. Ναι. Έγινε το perfect match, πάει να πει ότι αρεζόμαστε, κάνουμε δουλειά. Φέρνα κρασί. Αυτό τώρα εδώ, γίναμε. Εκτός ότι μου βάζει το όριο το χρονικό των 8, 9, 10 ωρών που είναι η δύση του ηλίου μέχρι την Ανατολή. Δύση και Ανατολή. Ωραία. Έχει λίγο κενά τώρα. Δηλαδή. Όχι, έχεις 5. Για αυτές τις 5 ματσέ έχω, μπορώ να μιλάω. Ό,τι ώρα γουστάρω. Τώρα δεν θα μου πει στο Facebook. Φίλε και μίλα από εκεί. Α, μα ήσουν να τελειώνουμε. Να τη βρω εκεί πέρα. Ναι. Και τελειώσα πάντα. Πα κουράζει. Αλλά λέει σβήνονται. Γιατί υποτίθεται ότι έκανε. Είπαμε το βράδυ είναι το αμαρτωλό. Είναι το ωραίο. Θα ρωτήσω. Έχω έναν στόνο μου που θα έχει λογικά. Την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ την Τρίτη. Όχι τη Δευτέρα, μα έρχεται Τρίτη. Θα κάνουμε social experiment. Τη Δευτέρα λοιπόν, πριν μπούμε από Τρίτη και μετά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Μούτι, OK. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μια τέτοια κατάσταση. Μετά τις 11 όμως, 11.30, θα κάνουμε ένα λογαριασμό στο Vesper με το Μοσχοβίτη και θα δούμε τι γίνεται. Θα βάλουμε ανοιχτά και στα δύο φύλλα, γιατί όλο το ψωμάκι εκεί είναι, παιδιά, να ξέρετε. Και στα δύο φύλλα, βέβαια. Άμα δεν υπάρχει. Ωραία. Και στα δύο φύλλα θα κάνουμε το δικό σου. Οκ. Okay. Γιατί εκεί όλο το ψωμάκι, εκεί πουλάει. Άμα πουλάει στο τρίτο φύλλο, εκεί έχει πετύχει. Γίναμε. Άμα πουλήσει εκεί. Ναι. Έτσι. Και τι κάνει, και θα στείλει άλλο. Και τι κάνει τώρα, εκπομπή. Τίποτα, ρε φίλε. Κάνω ένα κοινωνικό πείραμα. We're making a social experiment. Yes. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, Vesper. Τελειώσαμε. Ωραία, ωραία το Vesper. Θα παίξουμε μπαλίτσα. Νίκο, εσύ κάθεται παπέλ, έχει δει. Είσαι από αυτού που βλέπουν, ναι. Ναι, αλλά δεν έχω δει να ασχοληθεί ακόμα με τον καινούργιο του κύκλου καθόλου. Όχι. Όταν πήγα στην Κύπρο, επειδή είχα χρόνο, πήγα με την προοπτική ότι τώρα που έχω χρόνο θα κάτσω το δω. Ναι. Αλλά παραδόξω δεν ασχολήθηκε καθόλου. Πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμα. Ναι. Απογοητεύτηκα. Γιατί, ρε Νίκο. Κοίτα, καλά, εγώ να σου πω την αλήθεια και επειδή άρχισα να το δω, δεν μπορώ να πω ότι είχα ενθουσιαστεί. Ωραία ήταν, παιδί μου. Εντάξει, με είχε γεμίσει ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, και αγωνία και το ένα και το άλλο. Ναι. Εντάξει, τώρα τρίτη σεζόν την περίμενα και εγώ λίγο πιο. Πιο δυνατή. Ένθερμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά απογοητεύτηκα. Μου λέει ένας φίλος μου που κι αυτός δεν του άρεσε πολύ.
Και ακολουθεί. Πού είχε ανέβει, στο Λούμπεν, είχε ανέβει στο Τσίλι. Αυτό το μίξ του Καλιέντε με μια σκηνή από τον καινούριο κύκλο. Ναι. Και μου λέει. Και μου λέει, αλάκα μου λέει. Αυτό το βίντεο είναι πιο ενδιαφέρον, λέει. Το επεισόδιο ήταν καινούριο. Μου λέει, μην το δει, μου λέει κιόλα. Ήταν απόλυτο. Του λέω, όχι, να το δω από περιέργεια. Να δω πώ θα πάει. Στη Μαριλίζα, α πούμε, που ήταν έξω, τη άρεσε. Όχι, όχι, δεν. Ο Νίκος, επειδή έχει ψηλά στάνταρ στο κομμάτι του, των σειρών, ρε παιδί μου, απογοητεύτηκε λίγο. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί τα προηγούμενα, αυτό που σε κέρδιζε. Ναι. Ήταν, ρε παιδί μου, το αίσθημα της αγωνίας. Α, δεν έχει αγωνία στο τρίτο κύκλο, δηλαδή. Έχει, αλλά πολύ φλόρικη και επίσης τελειώνει. Δηλαδή, σαν να το κάνανε ξεπέτα. 8 επεισόδια, παιδιά, εντάξει, το βγάλαμε, έφυγε. Πόσο ήταν, μια ώρα. Α, 50 λεπτά. 50 λεπτά. Μια ώρα. Καταλαβες. Ναι. Και ναι, μεν δεν είχε πολλή αγωνία. Ναι. Είχε κάποιες στιγμές πάλι, τέλος πάντων, παιδί μου, με αγωνία για αυτά, αλλά ναι, όχι πολύ. Και εκεί που αρχίζει να αποκτάει λίγο παραπάνω. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: δες το για την Τόκιο. Το βλέπω για την Τόκιο. Τόκιο. Αλλά είναι με Τόκιο με το προηγούμενο μαλλί, όχι με αυτό. Α, έχει αλλάξει το μαλλί στο τρίτο κύκλο. Ναι, είναι, αλλά πολύ πρώτα. Είναι πάλι Τόκιο τώρα. Δηλαδή... Και αυτό που σου έλεγα πριν, ναι, ότι όλοι πλέον στοχεύουν στο γκέι κοινό, δηλαδή αυτόν τον Ρίο δεν τον είδαμε σε όλο το τρίτο κύκλο, δεν φορούσε μπλούζα ποτέ. Ήτανε μόνιμα χωρίς μπλούζα. Εμφανίστηκε ένας τύπος ο οποίος μας άφηνε να νοηθεί ότι γούσταρε τον Μπερλίν, ρε παιδί μου, τάχα φίλος του, αλλά και κάτι. Κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει παντού να κολλάμε και ένα γκέι. Ό,τι και να γίνεται. Αυτά να τα έκανε ο Χριστόφορος βέβαια. Πλήρωνε προστήματα που λέει Μέγα, και μια ψυχή. 300 χιλιάρικα. Στο Μέγκα που φιλιόντουσαν στο στόμα, στο κλείσε τα 2000 μάτια. 2000 αυτά. 2000, όχι 2020. 2002. Ναι, ρε παιδί μου. Που 20 χρόνια πριν. Που φιλιόντουσαν στο κλείσε τα μάτια να πούμε. 300 χιλιάρικα πρόστιμο. Κατάλαβες. Αλλά τα βγάζε. Τα έφερνε, φίλε. Τώρα σε κάθε σειρά που σέβεται τον εαυτό πρέπει να πετάξει ένα γκέι μέσα. Γεια σου. Τώρα τίποτα. Είναι αυτονόητο. Πρέπει να αγγίξουμε τον γκέι κοινό. Τα έκανε ο Χριστόφορος όμως, σοκαριζόσασταν όλοι. Ωραία, και ήταν γραφικός. Γι' αυτό ο Χριστόφορος είναι τώρα στο Λος Άντζελες. Και εσείς είστε και την ακρίβεια, επειδή είδα φωτογραφίες σήμερα στους παξούς για διακοπές. Α, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, οκ. Αυτός ρε φίλε είναι εκεί πέρα τα τελευταία χρόνια. Τι κάνει. Ρε φίλε, έχει κάνει τόσες ταινίες ο άνθρωπος. Ναι, εκεί πέρα τι κάνει, ακάθεται. Γράφει σενάριο τώρα για την επόμενη ταινία του. Πόσα χρόνια γράφει σενάριο. Κάτσε ρε φίλε, τι είναι το σενάριο. Δηλαδή, πατά την κομπή και βγήκε το σενάριο. Σιγά θέλω. Δεν είπε τι κόφερε, ξαναπέρνει ο φίλο. Πε λίγο τι γίνεται. Πε τη λίγο. Σιγά θέλω. Περιμένει ο άνθρωπο. Θέλω σειρά από τον Παπακαλιάτη ξανά. Ναι, πε τώρα την κόφερε. Θα την πω σε λίγο τώρα. Πέσουμε. Κλείνοντα. Σειρά, τι είσαι τηλεόραση, δύσκολο τον κόβω. Τι. Δύσκολο τον κόβω. Γραμμή. Ρε, περιμένει ο άνθρωπο εσύ. Περιμένει την κόφερε εσύ. Γραμμή, δώσ' τον. Παπακαλιάτη, ποιο είναι. Ναι. Την κόφερε περιμένει. Έλα, γεια σου. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Καλά και εμείς. Λοιπόν, Χρήστος είμαι. Γεια σου, Χρήστο. Τι σε τράβηξε την όλη συζήτηση? Τίποτα, εγώ για το Tinder βασικά που είπατε. Όπα, άντε μπράβο. Είσαι ο άνθρωπος μας. Πολύ ωραία. Πες τα όλα. Άκου να σου πω, ναι. Εγώ είμαι 42 χρονών, με τέτοια... Σεμνά πες το. Δεν έχω, ναι, δεν έχω παραδόση. Okay. Ναι. Εγώ προτιμώ, ας πούμε, να πάω να τη δω την άλλη στο μπαρ ή στη στάση του λεωφορείου, ναι, και να πάω στην πέστο ρε, να πω μια, έτσι, μια τάκα, να πω κάτι, ας πούμε, να πεις έστω ένα απλό, είσαι όμορφη, μου αρέσεις και τέτοια, ναι, πράγματα, ας πούμε. Okay. Άκου τώρα ποια είναι η φάση, τι πιστεύω, η ίδια γκόμενα που θα τη βγάλει στο Tinder και θα πάει και θα βγάλει τα μάτια της, ας πούμε, το βράδυ, θα κάνει τα έσχη, ναι, άμα την πλησιάσει, ας πούμε, στο δρόμο, ναι, μπορεί να γυρίσει σε πια, άκε, χάσου ευγενικά, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ή μπορεί να μην σου δώσει σημασία καθόλου, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι το παράξενο. Θεωρείς δηλαδή ότι από το κινητό μέσα είναι πιο άνετη πλέον. Πιο άνετη. Ενώ έξω παρουσιάζει μια εικόνα για να μην δείχνει, ας πούμε, το τι πραγματικά μπορεί να είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι θέλουν, πώς το λένε, ειλικρίνεια, έτσι. Δεν θέλουν φύτα, ας πούμε, κατευθείαν να πάνε. Ναι, αλλά με το Tinder δεν είναι πιο εύκολο, δηλαδή, να κάνεις τη δουλειά σου που στο άλλο κομμάτι, άμα πας να τη μιλήσεις, έχει μια διαδικασία. Όχι να βγούμε, ναι, μία φορά, όχι να βγούμε δεύτερη. Ναι. Και στο τέλος μπορεί και να μην την κάνεις δουλειά κιόλας. Ακριβώς αυτό. Παίζει για αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό είναι το παράξενο της υπόθεσης. Δηλαδή, θέλει κατευθείαν, άμα πας, πούμε, για τον ίδιο λόγο που θα πας, πούμε, να τη μιλήσεις. Θα χαστούκι να φύγει. Θες στο κρεβάτι, θα σε βρήσει. Όχι, ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, αλλά μου φαίνεται με ένα λίγο. Τα dating apps αυτά έχουν κάνει λίγο τη ζωή των περισσότερων πιο εύκολη, πιστεύω. Στο εγώ. Κομμάτι του φλερτ, ναι, εννοεί. Όχι στο κομμάτι του φλερτ, μόνο στο κομμάτι της δουλίτσας. Της δουλίτσας, ναι. Ο απότερος σκοπός είναι εκεί. Είναι η δουλίτσα πάντα. Ναι, μην λέμε το φλερτ. Όχι για όλους. Ναι, ρε παιδί μου, και για τους περισσότερους. Ναι. Okay. Έτσι πιστεύω εγώ. Για μένα, έχει γίνει λίγο πιο εύκολο. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Okay, ναι, εντάξει. Εξαρτάται σε τι φάση και τι ψάχνεις.
άκουμε λίγο να σου πω. Ακούστε να δείτε, ναι. Δεν ξέρω την ηλικία σας. Τριαντάριδες. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε μια διαφορά. Το εύκολο δεν το εμίσησε κανένας, έτσι. Το? Όχι, όχι, κανένας. Το εύκολο λέω, δεν το εμίσησε κανένας. Αλλά το δύσκολο το εκτιμάς όταν το αποκτάς. Το δύσκολο, ρε φίλο, όμως το κυνήγι. Δηλαδή, άλλη αξία έχει, έτσι, σημαίνει τώρα. Άμα σου δώσουν το λιοντάρι, να το πετάξουν μια μπριζόλα, ας πούμε, διαμαστής, ας πούμε, το δώσουν μια μπριζόλα, θα το φάει, δεν το συζητάω. Θες να σου πω κάτι, γιατί συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί σου. Το δύσκολο σε εξητάρει και σου κρατάει το ενδιαφέρον σε υψηλά επίπεδα. Και σε ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Κοίτα, το κομμάτι της αυτοπεποίθησης, αυτό που λέει ο Νίκος, είναι υποκειμενικό. Γιατί μπορεί άλλη με τον τρόπο που λειτουργεί να σου ρίχνει την αυτοπεποίθηση. Και όχι μόνο την αυτοπεποίθηση. Και όχι μόνο την αυτοπεποίθηση, όπως λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Πολύ σωστά. Μπορεί και να την ανεβάζει και την αυτοπεποίθηση και ό,τι άλλο. Καλά τα λέει, καλά τα λέει ο συνάδελφος, καλά τα λέει. Όχι απλά, ξέρεις, άμα τη βγάλεις, ας πούμε. Ποια? Την κόμενα, ρε παιδί μου. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Δεν το κάνεις δύσκολο. Και αυτό που νομίζεις. Ναι. Έχεις άλλη ευχαριστία, άλλη απόλαυση, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα το εύκολο, ας πούμε, το να στο δώσω στο πιάτο. Έχω και άσχημο. Εσύ τώρα, το πας στην κατάκτηση περισσότερο. Ναι. Εκεί πέρα, ναι. Ναι. Ακόμα και όταν πρόκειται για ένα βράδυ, ας πούμε, έτσι. Καλά, ναι. Κυρίως. Να σου πω κάτι, και αυτό για μένα, να σου πω κάτι, το one night stand δεν είναι ταμπού. Γιατί πολλοί το έχουν ταμπού. Α, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί, ρε φίλε, είναι δύο άνθρωποι που μπορεί να μην θέλουν να κάνουν σχέση, να θέλουν να κάνουν ένα βράδυ μόνο. Αυτό το κάνουν. Τι είναι, ωραία. Οι γυναίκες το έχουν ταμπού, άντρες δεν το έχουν ταμπού. Θες να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει να καταλήγω στο γεγονός, όχι για όλες, γιατί δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε ούτε όλες τις γυναίκες ούτε όλους τους άντρες. Ορισμένες γυναίκες το θέλουν, αλλά φοβούνται να το δείξουν για να μην τις περάσει για εύκολες. Αυτό το κακό είναι, αυτό θα μας φέρει. Ενώ το θέλει, θα σου βγάλει το λάδι λίγο για να στο δώσει. Ναι, ας πούμε. Ναι. Κοπελιά, έλα να μην μου το κάνεις αυτός. Μα αυτό θέλω. Εγώ αυτό θέλω να σου πω, μην μου το κάνεις. Λίγο βαθιά ακούγεσαι όμως, κυριολεξία. Για πήγαινε πιο κοντά στο. Όπα, τώρα λοιπόν κάτι. Έλα, πάμε τώρα. Κύριο, αυτό θέλουμε, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Μου βγάζει το λάδι, ας πούμε, την ψυχή, ναι. Μου, κάπως έτσι. Ωραία. Τέλος πάντων, εντάξει, απόψεις είναι αυτές. Σωστό, σωστό. Να λέγαμε. Σωστό. Απλά μετά μια αλφα ηλικία, ας πούμε, κουράζεις. Μετά τα 40-42 και καλά, εκεί χρόνο. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Okay. Αρχίζει και κουράζει λίγο και ίσως και θες και το εύκολο, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Το κουραστικό να πάμε για ποτό, για τέτοια πράγματα. Να σου πω κάτι για να το κλείσουμε κιόλας. Νομίζω ότι το αν κουράζεσαι ή όχι δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία, έχει να κάνει με τη φάση που βρίσκεσαι. Δεν μπορεί και σε 25 σου να κουράζεσαι, εγώ σου λέω. Μπορεί και σε 30, μπορεί και σε 34. Είναι ανάλογα τη φάση που διανύεις και τι θέλεις. Έχεις δίκιο, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, γι' αυτό το λέω. Και η ηλικία μετράει, να ξέρεις, δηλαδή μετά από. Σίγουρα, απλά σου λέω δεν είναι μόνο η ηλικία. Εντάξει, ναι, ναι. Αυτά. Ωραίος. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Άντα αγοράκι μου. Άντα αγοράκι μου. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, βλέπετε τώρα και οι δύο. Προσέξτε λίγο την παρατήρηση, έτσι. Μιλάμε μία ώρα και 30 λεπτά για το ΠΑΟΚ Άγιαξ, για το Μόλντε Άρης και για οτιδήποτε άλλο. Μόλις ανοίξαμε κουβέντα για dating apps, καβλάντισμα κλπ. Κατευθείαν υπήρξε γραμμή. Έτσι πρέπει να φύγει. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια σφιγμομέτρηση, βλέπουμε τι θέλετε, αντιλαμβανόμαστε. Προβλημάτισε η προηγούμενη συζήτηση όμως, να ξέρεις. Δεν βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Εγώ έχω να πω ότι πρέπει την επόμενη σεζόν, μια φορά την εβδομάδα, όχι παραπάνω γιατί δεν είναι παραπάνω. Να βγάζουμε την Ειρήνη Χιρδάρη. Πέρα από αυτό. Το Mr. Μπούτια. Λοιπόν, να κάνουμε μια εκπομπή 12-2 τέτοια. Δηλαδή. Μια φορά τη βδομάδα. Τέτοια, ρε. Πρέπει να βρίσκουμε θεματολογία όμως, η οποία είναι δύσκολη, Νίκο. Νίκο, σχέσεις, dating apps, σεξ, τέτοια πράγματα. Προβληματισμοί στον αέρα. Είναι δύσκολη θεματολογία. Κατάλαβες. Μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Όχι, θα το κρατάμε σε κόσμια πλαίσια. Απλά μετά τις 12. Εμείς ίσως τι να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δικαιόμαστε ως κάτι παραπάνω. Όχι, μαζί με τον κόσμο. Ο Βαΐτης Αποστολάδος και εγώ θα ρωτήσω ασκητή. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν με κανέναν άλλον. Μετά με κουβέντα με τον κόσμο, ρε. Brainstorming. Κι άλλο δεύτερο, πάμε. Ναι. Χαίρετε. Γεια σα. Περίμενε, γυναίκα. Παρακαλώ. Την καλησπέρα μου από τη Λευκοσία. Πολύ ωραία. Κατερίνα, Λευκοσία. Αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα. Πες μου τι άκουγες. Τι κάνετε. Πες μου τι άκουγα. Ακούω εδώ και ώρα. Μίλα μου για dating apps. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το Tinder. Όπα, έχεις δουλέψει Tinder. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Αποστόλης κοιμάται δηλαδή. Όχι, όχι. Ο Αποστόλης είναι ακριβώς δίπλα μου στον καναπέ. Ωραία. Ο Θανάσης που είναι. Ο Θανάσης είναι στο γνωστό έπιπλο και μας κοιτάζει. Έχουν μια γάτα εκπληκτική. Συνέχισε. Λοιπόν, ενώ είμαι με τον Αποστόλη, είμαστε ένα βράδυ έξω. Ο ένας εκ των δύο κουμπάρων μας.
Όχι αυτός που κάνει πριν. Okay. Στο Λίμπερο. Κάτσε, γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για πες, για πες. Ναι. Είναι ο Γιάννης και είμαστε σε γνωστή pub της Θεσσαλονίκης. Πίνουμε την πύρα μας. Και γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα στους τρεις μας για το Tinder. Ωραία. Και κάνουμε εκείνη την ώρα και οι τρεις λογαριασμό στο Tinder. Και αρχίζουμε και βλέπουμε και πέφτουμε σε διάφορες γνωστές φάτες. Ωραία. Ναι. Μεταξύ μας, κοινούς μας γνωστούς, χαχά, χουχού, κοινές μας γνωστές. Ναι. Πέφτουμε όμως και σε γνωστό όλης της πόλης με προφίλ στο Tinder. Όπα, μάλιστα. Δώσε μας αρχικά. Δεν, εντάξει. Λάμδα σίγμα. Α! Ποιος είναι Λάμδα σίγμα? Ποιο είναι? Κάπου πήγε το καλό που δεν ξέρω είναι αυτός. Λάμδα σίγμα. Είναι του συναφιού μας. Είναι με μια ευρύτερη έννοια, ναι. Άρα καλά κατάλαβα. Ναι, με αυτό που κατάλαβες. Πες μου και εμένα. Περίμενε λίγο να συνεχίσεις κατευθείαν να σου πω μετά. Πες μου, ψέλισε το μου. Του είπες, αλήθεια. Μάλλον ναι. Τον οποίο κάνω καρδούλα. Ναι. Μου είχε κάνει ήδη καρδούλα. Ρε φίλε. Είχαμε perfect match δηλαδή. Με το Λουσού. Ναι, και περιμέναμε να έρθει μήνυμα. Καθόμασταν και οι τρεις πάνω από το κινητό, δεν έστειλε τίποτα. Δεν ήρθε ο Λουσού, ο κυτρινόμαυρος Λουσού. Ναι. Α, εντάξει, αυτός είναι, ωραία, εντάξει, αυτό είναι. Ναι, εκείνη την περίοδο ήταν όντως στη Θεσσαλονίκη. Τρομερά. Επιβεβαιώσαμε την επόμενη μέρα. Ναι, δεν ήταν σε μια χώρα του εξωτερικού που εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Όχι. Ήταν όντως εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Και το επιβεβαιώσαμε την επόμενη μέρα, κάπου το διαβάσαμε, κάπου τον είδαμε, είχε γίνει κάτι τέτοιο. Τρομερό. Ναι, γελούσαμε όλο το βράδυ. Τρομερό, ναι. Περιμέναμε να έρθει μήνυμα. Απίστευτο. Κοιμήσου δεν θα στείλει. Κοιμήσου, ναι, κοιμηθείτε, δεν θα στείλει την λίγο κατάσταση. Ναι, αυτό. Κοιμηθήκαμε κατά τις 3 εκείνη τη μέρα. Περιμέναμε μήνυμα. Δεν ήρθε ποτέ. Ο Αποστόλης ειδικά πιστεύω ότι θα ήθελε να το εκφράσει πολύ αγάπη του συγκεκριμένου. Ναι, για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Είμαι σίγουρο. 100%. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ναι. Πόσους βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή στη δεύτερη πατρίδα μου? Αυτή τη στιγμή στη δεύτερη πατρίδα σου νομίζω έχει 32 βαθμούς και έχει γύρω στο 80% υγρασία. Χαλαρό βραδάκι. Ένα ωραίο χαλαρό βραδάκι, ναι. Δηλαδή καλησπέρα και καλή βραδιά είναι λίγο κατάσταση. Πολύ ωραία. Βέβαια περάσαμε πολύ ωραία γύρω στις 9 φυσούσε. Ναι. Είχαμε ανοίξει, ξέρεις, την μπαλκονόπορτα του σαλονιού, της κουζίνας. Γινόταν ωραίο ρεύμα στο σπίτι. Αλλά κατά τις 11 τα κλείσαμε όλα. Μάλιστα. Και πότε φτάνετε στην νύμφη του Θερμαϊκού? Την Κυριακή το πρωί τι κάνετε, παιδιά? Την Κυριακή το πρωί, πραγματικά δηλαδή, είναι η πιο άδεια μέρα της εβδομάδας εκείνη, να ξέρεις. Ωραία. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, από την 9 η ώρα είμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιο νωρίς δεν βρήκε ο δικός να κλείσει εισιτήρια? Δηλαδή τι ώρα θα πάτε στη Λάρνακα στα αεροδρόμια, στις 5? Τα εισιτήρια τα κλείνω εγώ, ξεκινάμε από εκεί. Άρα εσείς οι λαθέρ της υπόθεσης, εντάξει, οκ. Όχι, εγώ επιλέγω να έχω όλη τη μέρα μπροστά μου. Ναι, ρε Κατερίνα, όλη τη μέρα μπορείς να την έχεις άμα είναι και στις 11-12, όχι τώρα στις 9 η ώρα. Όχι, Νίκο μου. Όχι, Νίκο μου. Θα φέρετε και το Θανάση. Όχι, ο Θανάσης θα μείνει εδώ. Μόνο στο σπίτι? Μόνο στο σπίτι, να φέρει οι γκόμενες. Καλά, ρε, δεν πάτε αφήστε πουθενά το ζωντανό, έτσι θα το έχετε. Θα κάνει Tinder, λέει, σαν το Λάμπρο. Θα κάνει. Ο δικός μου. Αποστολάρα! Ρε τι γίνεται. Εξαιρετικά, ναι. Εξαιρετικά. Ο Θανάσης θα μείνει εδώ. Εμείς φτάνουμε Κυριακή πρωί 9 η ώρα, είμαστε εκεί. Ναι. Οπότε τη Δευτέρα το βράδυ που θα έχετε ωραίο θέμα, ναι, μπορεί να έρθουμε να σας επισκεφτούμε. Τέλεια. Να κάνουμε και εμείς προφίλ. Γίναμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε, γιατί παιδιά τα ξέρετε όσοι ακούτε, η Κατερίνα με τον Αποστόλη παντρεμένη, θα κάνουν και αυτοί Vesper και θα μπούμε και θα γίνει κλάμα. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, σας περιμένουμε. Ήσασταν ο καλύτερος επίλογος από ψηνές εκπομπής, νομίζω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα σας δούμε, φαντάζομαι. Εννοείται. Δευτέρα βράδυ εδώ. Όλοι εδώ. Εντάξει, λοιπόν. Αγάπη, Δευτέρα βράδυ έχουμε εκπομπή. Όλα στον αέρα. Ναι. Τον άλλο βλάκα. Τέλεια. Καληνύχτα σας, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Κατερίνα Βουγιούκα. Ωραία.
Πολύ ωραία ήταν αυτά, φίλε. Κατερίνα Βουγιούκα. Τι σου λέει, Λούσο, σκέψου λίγο, ρε φίλε. Βάλε λίγο. Αποστολή Τσούτσουρα. Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τη στίχημα που ήταν μαζί μα. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία τη Ελλάδα. Αύριο εδώ το post game του Νίκο Παπαδόπουλου. Εδώ όλοι οι συνάδελφοι θα λείπει αύριο. Έχουμε Άρη όλο το τρίτο ημίχρονο και ελπίζουμε να συζητάμε για ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Με Χρήστο Κιώση εδώ πέρα θα είναι κιόλα εδώ πέρα να πούμε μαζί θα βάλουμε πλάτη να πάρουμε το διπλό γιατί ο Χρήσανδο δεν μπορεί να πάρει. Είναι πολύ δύσκολο στα διπλά. Καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο.